Δικιά. Κάμερα σε παίρνει. Εκδήλωση. Ήταν ο Νίλ Μαντινίας, είναι αυτός που ξέρει εδώ, και πήγαινε για ενθρόνηση. Μαντινίας και κοινωνίας. Α, ο Αλέξανδρος. Και πήγαινε για ενθρόνηση. Από εκεί τον το παρελάμβαναν όλοι, θα φύγουν μετά να πάνε στην Τρίπολη. Καταλάβατε. Ναι. Ήταν η ημέρα ενθρόνησης σήμερα. Πάτε και καθυστερή. Και καθυστερήσανε πολύ. Αυτό έφυγε τελείως, ε. Ναι, το ήταν έτσι πολύ. Ξέρω, αυτό είναι το ίδιο. Δεν τα αυτά. Και το άλλο εκεί κάτω το μαύρο θα το ξύσει πέσω, σε παρακαλώ. Έτσι ήρθαμε εδώ, θα ξύσει αυτά. Αυτά γιατί θα τα ξαναξύσει και θα τα ξαναβάλει. Και τις φέτες θα τα ξαναξύσει. Ναι, πήγαινε. Ακολουθούν, παιδιά, να σου πάνε. Σου πάνε, για πάνε. Ας είμαι μεγάλη, παιδιά. Έχουν μεγάλη, αυτή. Να λίγο κάποιος. Να λίγο κάποιος. Είναι πολύ μόνο αυτό. Είναι πολύ.
Τι ωραία μου, τα έχω πάρει. Βάλουμε μερικές καρεκλίτσες. Εσείς που είστε όρθιοι πάτε κατά δύο καρεκλίτσες από εκεί να καθίστε. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στο μοναστήρι μας. Και ευχόμαστε σύντομη παραμονή σας. Πόση ώρα έχετε στο πρόγραμμά σας? Μισή ώρα με 5:10. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τη σύντομη παραμονή σας στο μοναστήρι μας. Να γίνει πόρος έξω και να δείτε και με τα καθηστικά σας και να μείνετε ευχαριστημένοι. Απ' έξω, όπως θα δείτε, όπως θα είδετε μάλλον μπαίνοντας, υπάρχουν και αθλοπαιδιές, όπου κάλλιστα όταν έρθει ένα κατηχητικό, μπορεί να οργανώσετε μαζί και κατηχητικά, μπορούν να παίξουν, υπάρχει βόλεϊ, υπάρχει τένις, υπάρχει μπάσκετ, κούνιες γενικότερα παιδιά του δημοτικού. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες προϋποθέσεις που μπορεί να έρθει και ένα κατηχητικό, διότι εδώ στον χώρο της μονής, επειδή φιλοξενούμε το καλοκαίρι κατασκηνώσεις, γι' αυτό χριστιανικές κατασκηνώσεις, γι' αυτό είναι δυνατή η παραμονή κάποιων παιδιών να κάνουν το απόγευμα ένα εσπερινό και μετά να αναχωρήσουν ξανά για την Αθήνα. Αφού λοιπόν σας καλωσορίσω και πιστεύω πως είπα να μείνετε ευχαριστημένοι, θα σας πω δύο λόγια για το μοναστήρι μας, το οποίο ξεκινάει, δεν έχει μακριά ιστορία. Καταρχάς όλοι οι πατέρες είναι Αθηναίοι, όλοι οι πατέρες, κανείς δεν προέρχεται από εδώ, από την επαρχία, όλοι προέρχονται από την Αθήνα και συγκεκριμένα από την Ηλιούπολη των Αθηνών. Ήμασταν μια παρέα, λέγαμε, κατηχητών και εμείς, κατηχητές διατελέσαν όλοι οι πατέρες και εγώ υπήρξα πρώτος κατηχητής τους, εκεί διορισμένος από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ως λαϊκός, μετά έγινα κληρικός. Αργότερα μεγαλώσαν οι πατέρες, αναλάβαν εκείνη τα κατηχητικά της περιφερίας, είχαν κέντρα νεότητος και από εκεί έκτοτε, μεγαλώντας, πήραν την απόφαση, εγώ ήδη ήμουν πλέον ιεροκήρυξη στην Αρχιεπισκοπή, πήραμε την απόφαση να δημιουργήσουμε αυτό το μοναστήρι και έτσι το 1991 ευρισκόμαστε πλέον σε αυτό το χώρο, ο οποίος ήδη είχε αρχίσει όμως την ανέγερση το 1985. Δηλαδή κτηριακώς θα πούμε ότι κλείνουμε μια δεκαετία, ενώ ουσιαστικά σαν μοναστική αδελφότητα κλείνουμε από το 1991 μέχρι το 1995, έχουμε 3,5-4 περίπου χρόνια. Θα ήθελα να σας αναφερθώ πρώτα απ' όλα με λίγα λόγια στους δύο δήμους των Αγίων και μετά σαν κατηχητής που διατέλεσα αρκετά χρόνια και σε κέντρο νεότητος υπεύθυνος, να σας πω μερικά πράγματα πώς μπορείτε να δουλέψετε καλύτερα με τα κατηχητικά σας. Ο Άγιος Αυγουστίνος είναι, θα λέγαμε, ο άσωτος Υιός, ο Υιός της παραβολής του Ασωτίου και είναι αρκετός καλός ο βίος του για να διδαχθεί ακόμα και στα παιδιά και στα μικρά και στα μεγάλα, αλλά και σε εμάς τους ίδιους ωφελεί, διότι ήταν ο Άγιος ο οποίος έζησε μέσα στο βούρκο της αμαρτίας. Ήταν ο Άγιος που ήδη από 15 χρονών αρχίνησε να γυρίζει δεξιά και αριστερά, να πορνεύει, αρχίνησε να πίνει, αρχίνησε να χαρτοπέζει, αρχίνησε να γλεντάει και να ξενυχτάει στα τότε καπηλιά, θα λέγαμε σήμερα στις σημερινές δισκοτέκ, μαζευόταν αργά το βράδυ,
διέπραξε όπως ο ίδιος ομολογεί κάθε είδους αμαρτία που μπορεί να φανταστεί ανθρώπινο μυαλό, είτε σεξουαλική αμαρτία είτε οποιαδήποτε άλλη φύσεως αμαρτία, διέπραξε και τελικά μέσα από ένα περιπετειώδη βίο που έφαγε όλα τα νιάτα, τα κατασπατάλησε, όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο, ασώτος, πίσω από τον Άγιο κρυβόταν μια Αγία Μάνα και να ξέρετε ότι πάντοτε πίσω από έναν μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας κρύβεται πάντοτε μια Αγία Μητέρα. Πίσω από τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, πίσω από τον Μέγα Βασίλειο, πίσω από τον Άγιο Γρηγόριο κρύβεται η Αγία Ανθούσα, η Αγία Εμέλεια, η Αγία Νόνα, οι μητέρες τους. Έτσι και πίσω από τον Αυγουστίνο κρύβεται η Αγία Μόνικα. Είναι Άγιος ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα. Γεννήθηκε στην Αφρική, στα 17 του χρόνια εγκατέλειψε το σπίτι και αρχίνησε να συζεί, κάτι που σήμερα είναι πάλι της μόδας και είναι επίκαιρο να συζητηθεί και σαν θέμα πάνω στα παιδιά. Απέκτησε ένα εξόγαμο παιδί από την παράνομη αυτή σχέση του, η οποία σχέση του κράτησε για αρκετά χρόνια, περίπου 15 χρόνια κράτησε η παράνομη σχέση του και με την αγωνία της μητέρας του, η οποία η μητέρα του και είναι πάλι υπόδειγμα μητέρας, το που μια μητέρα τη μετώπισε, έστασε και αυτή στο σημείο της αναπηρησία της, να πίνει, να μεθάει, να κάνει διάφορα πράγματα αλόκοτα, εν πάση περιπτώσει, αλλά τελικά όμως ξεπέρασε πως δείχνεται, φαίνεται μέσα το χέρι του Θεού πως ο Θεός βοηθάει την ίδια τη μητέρα, αντιμετωπίζει σωστά το πρόβλημα του υιού της και πως μετά η μητέρα βοηθάει το ίδιο το παιδί της να σου δει. Που οπωσδήποτε σαν κατηχητές και κατηχήτρες θα συναντάτε γονείς, οι οποίοι και οι ίδιοι θέλουν βοήθεια, αλλά θέλουν και τα παιδιά τους να βοηθήσουν. Ο βίος λοιπόν της Αγίας Μόνικας και του Αγίου Αυγουστίνου είναι κάτι καταπληκτικό για τη σημερινή εποχή που περνάει και το μήνυμα μέσα. Τελικά η μητέρα επέτυχε, σώθηκε η ίδια, έγινε Αγία η ίδια, αλλά έκανε και τον Υιόν της Άγιο. Ο Αυγουστίνος εσπούδασε στη Ρώμη, αργότερα έφυγε από την Αφρική, πήγε στη Ρώμη, έγινε το δεξί χέρι του Κέσαρα, σπούδασε και αρκετή φιλοσοφία και άλλες επιστήμες, τότε σπουδάζαμε αρκετά, ήταν τέρας μορφώσεως και συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 μεγάλων φιλοσόφων όλων των αιώνων. Όλων των αιώνων. Εάν ανοίξετε κάποιες εγκυκλοπαίδες θα βρείτε Κικέρωνα, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Σοκράτη, Αυγουστίνο. Και γι' αυτό θεωρείται και ο πατέρας της θρησκευτικής φιλοσοφίας για την Ορθοδοξία. Δυστυχώς η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, παρότι όλοι οι Άγιοι Πατέρες, αναφέρονται συνέχεια στον Άγιο ή Ιερό Αυγουστίνο. Συνήθως στους πατέρες της Εκκλησίας τους αποκαλούμε ιερούς. Ιερός Χρυσόστομος, ούτω καθεξής, όταν είναι πατήρ της Εκκλησίας. Και Άγιος, το ίδιο πράγμα σημαίνει. Λοιπόν, ο Άγιος λοιπόν Αυγουστίνος, το χρησιμοποιούν όλοι οι πατέρες, οι Ορθόδοξοι, τα Ανατολής και Δύσεως στη θρησκευτική τους φιλοσοφία και πάνω στην επιχειρηματολογία. Διότι πράγματι υπήρξε τεράστιος, μεγάλο κεφάλαιο φιλοσοφίας. Και μέχρι και σήμερα ακόμα, η ιδέα του που διαβάζει τα βιβλία του, δυστυχώς δεν είναι μεταφρασμένα όλα στα ελληνικά, τα έργα του, λίγα, ο Μητροπολίτης Ιβρίας, ο Εμιλιανός έχει μεταφράσει σημαντικά. Λοιπόν, τον οποίο δυστυχώς η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, παρότι όλοι οι Άγιοι Πατέρες αναφέρονται στον Άγιο Αυγουστίνο, δυστυχώς η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, μέχρι και σήμερα, επειδή τον χρησιμοποίησε και τον εκμεταλλεύτηκε η Δυτική Εκκλησία, ο Πάπας, η Ανατολική Εκκλησία, τον Άγιος της, όχι ότι τον είχε απορρίψει ποτέ, διότι όλα τα ημερολόγια γράφουν 15 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Αυγουστίνου. Δεν τον είχε προβάλει όμως. Και ξέρετε, ένας Άγιος ακούγεται όταν προβάλλεται. Υπάρχουν πλήθος Αγίων ή τέλος. Άμα δεν τα προβάλλει κάποιος, δεν ακούγονται. Όπως δεν αγιάζουν μόνο οι παπάδες και οι καλόγριες και οι καλόγεροι, αγιάζουν και οι λαϊκοί. Αν είναι δυνατόν από την Εκκλησία μονάχα, που δεν εννοούμε Εκκλησία τη διοίκηση, αυτό είναι λάθος. Πολλοί όταν μιλάνε περί Εκκλησίας ονομάζουν την Ιερά Σύνοδο ή τη διοίκηση, τους δεσποτάδες και τους παπάδες. Η Εκκλησία στην πλειοψηφία της είναι λαϊκή. Εάν είναι δυνατόν να αγιάζουν από το ολίγο τμήμα της Εκκλησίας που είναι οι ιερείς, δηλαδή μέσα είναι 10.000 ιερείς είμαστε σε όλη την Ελλάδα, και είναι 10 εκατομμύρια οι Έλληνες.
Να αγιάζουμε εμείς και να μην αγιάζει ο λαός. Τι γίνεται όμως. Δυστυχώς εμείς οι παπάδες προβάλλουμε κάποιον κληρικό που αγίασε. Δεν προβάλλουμε εύκολα λαϊκούς. Να, ο Άγιος Τιμόθεος, η Αγία Μαύρο, μας χάρη που είναι Άγιοι. Και άλλα ζευγάρια και ζευγάρια Αγίων. Δεν τα προβάλλουμε. Τα αφήνουμε και τα ξεχνιόνται μέσα στην ιστορία. Άγιοι μεν της Εκκλησίας, αλλά κάπου παραπεταμένοι. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, επειδή ο Άγιος Αυγουστίνος έτσι όλη τα νιάτα και θεωρήσαμε, επειδή ασχολούμεθα ακόμα και σήμερα εδώ στην Μητρόπολη με την νεότητα κτλ., γι' αυτό το λόγο και ανακηρύξαμε και ονομάσαμε τον Άγιο Προστάτη των Νέων, επειδή έζησε όλη τη βρώμα της αμαρτίας, όπως ο ίδιος αναφέρει, και μπορεί πλέον και μεταδίδει και πιάνει τον παλμό του σύγχρονου νέου, του σύγχρονου ανθρώπου που ζει μέσα στο βίο, μέσα στην αμαρτία, μέσα στη ζωή του. Και φέρνει το μήνυμα, όπως έλεγα προηγουμένως και στους ανθρώπους, ότι μπορεί ο πιο αμαρτωλός να γίνει Άγιος. Δεν μπορεί να δούμε πρόφαση ότι δεν μπορούμε να αγιάσουμε σήμερα. Δεν το είχε εξόχανα παιδιά, ετούτος. Ποια είναι η δυσκολία το να αγιάσεις εσύ ή εγώ λοιπόν. Γιατί να εμποδιστούμε, πού. Εάν εξετάσεις και να συζητήσεις τον Αγίου Αυγουστίνου, να διαφέρει και όμως αγίες. Με τη μεταβολή που πήρε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε ένα παράδειγμα που προβάλλουμε και για τους εαυτούς μας αλλά και για τα παιδιά ακριβώς. Επίσης έχουμε τώρα στον δεύτερο Άγιο της Βονής που είναι ο Ρώσος Άγιος, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, ο οποίος θαυματουργικά το μοναστήρι χτιζόταν μόνο στο όνομα του Αγίου Αυγουστίνου, αλλά επενέβηκε δυναμικά ο Άγιος και με διάφορα θαύματα που έκανε και με διάφορα σημεία μας εζήτησε στο μοναστήρι να βάλουμε το όνομά του. Και είναι το μοναδικό μοναστήρι σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο παγκοσμίως που έχει τα ονόματα των δύο αυτών Αγίων της Εκκλησίας μας. Το Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, ασκήτευσε στην έρημο του Σαρόφ, ο Άγιος Σεραφείμ και το Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος κάτω στην Αφρική. Λοιπόν, δεν θα βρείτε πουθενά άλλο Ορθόδοξη Εκκλησία, ακόμα οι Ρωσίες των μεγάλων της Άγιο, τον Άγιο Σεραφείμ, δεν έχει χτίσει ακόμα εκκλησία, ούτε μοναστήρι. Υπάρχει απλώς το μοναστήρι το οποίο ζούσε ο Άγιος και ένα γυναικείο που είχε φτιάξει, αλλά με το όνομά του είναι το πρώτο μοναστήρι που δημιουργείται. Όπως επίσης δεν υπάρχουν ιεροί ναοί με το όνομα του Αγίου Σεραφείμ ή του Αγίου Αυγουστίνου. Είναι ο πρώτος ναός απ' έξω που χτίζεται, ο μεγάλος μας ναός και το πρώτο μοναστήρι που ακούγεται αυτό το όνομα. Παρεκκλήσια υπάρχουν, όχι ναοί όμως. Οι εικόνες των Αγίων θα βρούμε. Όχι ναούς όμως. Ο Άγιος αντιθέτως έχουμε τον Άγιο, ο οποίος δεν έζησε στην αμαρτία. Έχουμε τον δεύτερο τον Άγιο, ο οποίος από μικρό παιδάκι ήταν το παιδάκι του κατηχητικού, το παιδί που πήγε μέσα στο ιερό, το παιδί που 19 χρονών αποφάσισε και πήρε την ευχή των γονιών του και έγινε μοναχός. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε επίσης και να τονίσετε και στα παιδιά που είστε περί του μοναχισμού, διότι φοβούμεθα. Μην παρεξηγηθούμε. Πλήση εγκεφάλου δεν θα κάνουμε. Όχι. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι στα κατηχητικά να δείχνουμε τους δύο δρόμους που η Εκκλησία μας διδάσκει. Θα δείξω και το δρόμο του γάμου, θα δείξω και το δρόμο του μοναχισμού. Δεν θα φοβηθώ μην τυχόν να κατηγορήσουν ότι μίλησα περί μοναχισμού. Θα μιλήσω και για αυτόν τον δρόμο, θα μιλήσω και περί του δρόμου του γάμου. Έχουμε σκοπό η Ορθόδοξη Εκκλησία να δημιουργήσει σωστές χριστιανικές οικογένειες, αλλά και να βγάλουμε σωστούς ιερείς, σωστούς επισκόπους, σωστούς μοναχούς, σωστές μοναχές. Γιατί έχουμε φτάσει δυστυχώς εδώ το φαινόμενο, δεν ξέρω εκεί, αλλά εδώ τουλάχιστον στις επαρχίες τις δικές μας, συμβαίνει το τρομερό φαινόμενο, δεν έχουμε ανθρώπους να χειροτονήσουν, δεν να χειροτονηθούν ιερείς, και βλέπεις ο μάστορας, ο οποίος κάφωνε χθες και έκτιζε οικοδομή, και την ώρα που κάφωνε, βλαστημούσε τα θεία, ο Χριστός και η Παναγία, ξαφνικά τον βλέπεις με ένα καλλιμάκι την άλλη μέρα στον δρόμο. Και του λες, τι ακριβώς θα. Α, χειροτονήθηκα παπάς, λέει. Ο οποίος δεν πέρασε και τους στέλνουν σε ταχύτητες σχολές να μάθουν τι. Η πίστη δεν διδάσκεται. Η πίστη βιώνεται. Αν δεν την έζησε από μικρός, αυτό πίστη στο φυγεί για επάγγελμα. Τι περιμένω εγώ λοιπόν να κάνει αυτός. Αυτό το παπά θα τον αντιμετωπίσετε εσείς σαν κατηχητέ μετά. Γιατί αυτός που είναι επαγγελματίας μετά, θα σου πει και τέλειο με το κατηχητικό που εσύ κοιτάζει να μεγαλώνει και εγώ έχω μυστήρια θα σου πει. Ή θα σε στείλει στον εξώστη και από κάτω θα κάνει μυστήρια, δεν γίνεται έτσι τα κατηχητικά.
Γιατί δεν θα τον ενδιαφέρει τόσο η εκπαίδευση της νεότητος. Δεν θα τον ενδιαφέρει η Ιεραποστολή που εσείς κουράζεστε και κάνετε. Αυτός όλες έψησε την οικοδομή για να βρει ένα εύκολο επάγγελμα. Να βάλει χρήμα το άνθρωπος. Αυτός θα γίνει εμπόδιο στο έργο σου. Πέρα από το ότι μπορεί, όπως και εδώ συμβαίνουν, τους βλέπουμε πάνε κάτω και τρώνε πατσά, που μπορεί να είναι Παρασκευή. Γιατί έτρωγε μέχρι και χθες. Δεν είστε, δεν πάτε για εκκλησία. Εδώ δεν ξέρει πώς να πιάσει το θυμιατό. Που σημαίνει ότι δεν διαιτέρεσε ούτε καν παπαδάκι μέσα στην εκκλησία. Κι όμως είναι παπάς στο υψής του. Έχει άδικο μετά ο κόσμος που λέει «Η του κόσμου ναυαγή, του υψής του λειτουργεί». Αν λοιπόν δεν βγουν οι ιερείς μας μέσα από τα κατηχητικά σχολεία, πώς θα είναι ευλαβής. Εγώ βγήκα μέσα από κατηχητικό σχολείο από 9 χρονών. Τέλειωσα μέχρι το ανώτερο, μετά πήγαινα στο φοιτητικό που γινότανε. Ο πατρομοίος τέλειωσε τα κατηχητικά. Άμα δεν τελειώσει, να αγαπήσω την Εκκλησία, να ξέρω τι είναι αυτό που πιστεύω. Και γι' αυτό κάποιο που με ρώτησε, μα λέει: Πάτε δύο παπάντες να βγάζουν τα κατηχητικά. Αν δεν βγάλουν τα κατηχητικά παπάντες, μοναχούς, μοναχές, σωστές οικογένειες, τι θα βγάλουν τα κατηχητικά. Αν τη δισκοτέκ θα μου βγει ο παπάς. Αν δεν βγαίνει από τη δισκοτέκ. Αν ήμουν να βγει από τη δισκοτέκ ο παπάς. Είναι λοιπόν απαραίτητο να διδάξουμε και τους δύο τους δρόμους. Και τους δύο τους δρόμους. Ποτέ δεν θα πάμε μονόπλευρα ούτε υπέρ του μοναχισμού, ούτε υπέρ του γάμου. Και θα λέμε ότι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ότι λέει η Εκκλησία μας. Θα πρέπει να λέει, ξέρετε ότι στην περίπτωση αυτό, αυτή περί του γάμου και του μοναχισμού, η Εκκλησία μας διδάσκει τα εξής. Τούτο το μυστήριο μέγα εσύ περί του γάμου. Το μυστήριο του γάμου είναι μέγα μυστήριο. Και γι' αυτό απαγορεύεται η διάλυσή του παρά μόνο διαλόγους μοιχείας. Και λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, αν θέλεις όμως να του συγχωρέσεις και να μοιχεύσει, να του συγχωρέσεις και μεγάλο λέει στεφάνι θα είσαι από τον Θεό, εάν και συνεχίσετε μετά και βαδίσετε και δεν ξαναγίνει παράπτωμα για να μην διαλύσεις το γάμο. Διότι είναι σαν να χωρίζεις λέει την ψυχή από το σώμα μετά όταν χωρίζεις το ζευγάρι. Και γι' αυτό δεν υπάρχει δεύτερος γάμος. Είναι κοροϊδία ο δεύτερος γάμος. Και γι' αυτό αν παρακολουθήσετε ποτέ δεύτερο γάμο, ο παπάς ξέρετε τι διαβάζει, να σας ανοίξω το ευχολόγιο. Θα φτύξετε. Ενώ στον πρώτο γάμο λέμε, Κύριε σου Χριστέ, ευλόγησον αυτούς, ως ευλόγησες τον Αβραάμ. Και την Ρεβέκα, ευλόγησον αυτούς, ως ευλόγησες. Το Σιμχάμ και τα λοιπά όλους αυτούς που αναφέρουμε μέσα εκεί. Και ευλόγησε, και ευλόγησε, και δώσα τις καρπών κοιλίας. Όλο ευλογίες δίνει ο ιερέας, στην τέλεση του πρώτου γάμου, στο δεύτερο γάμο. Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός μου, δια την ακράτεια αυτών. Επειδή δεν είχε εγκράτεια, δηλαδή την ονομάζουμε ακράτεια, τη σεξουαλική εννοεί. Δια την ακράτεια αυτών. Δέξω ο Θεός Κύριε και συγχώρησον αυτούς. Το ότι προσέρχονται ξανά είσαι σε. Και συγχώρησον αυτούς διότι ξαναζήτησαν γάμο. Και συγχωρητικές αρχές διαβάζουμε. Δεν ξαναευλογούμε. Ένας είναι ο γάμος. Δεν ξαναευλογούμε δεύτερη φορά. Συγχωρητικές ευχές διαβάζουμε. Και γι' αυτό επιτιμάται αυτός που παντρεύεται δεύτερη φορά και με 5 χρόνια κοινωνισία. Ούτε να κοινωνήσει τον αφήνουμε. Για 5 χρόνια απαγορεύεται. Και σπαντρεύτηκε. Γιατί είναι αμάρτημα η δεύτερη φορά. Πολύ περισσότερο για την τρίτη πλάτη. Λοιπόν, για το μυστήριο τούτο μέγα εσύ παντρεύτηκες, μη ζητάς να χωρίσεις. Τελείωσε, θα βαδίσεις μόνο αυτόν τον δρόμο. Καλός, κακός, τριφνός, σου βγει και παιδιά κάνεις, δεν κάνεις. Μέχρι τέλος θα σηκώσεις το σταυρό σου. Αυτά δεν τα εντάξουν αυτά τα παιδιά. Και γι' αυτό είναι μέγα το μυστήριο, διότι είναι τεράστια τα προβλήματα. Δεν ξέρω πώς από εσάς, αν είστε παντρεμένοι, είναι κανείς παντρεμένος. Κανένας δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι καλά, εσείς πίσω. Άμα ρωτήσουμε λοιπόν τις κυρίες, μια ερώτηση να σας κάνω. Εάν ήσασταν τώρα 20 χρονών και τη ζωή που περάσατε μέσα στο γάμο, θα ξαναπαντρευόσασταν σήμερα ή θα το σκεφτείτε. Όχι, είπατε εσείς. Εσείς. Όχι, τη ζωή μου τώρα δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, δεν θα βρείτε παντρεμένο που αν το ρωτήσετε αν ήταν 20 χρονών τώρα, θα ξαναποφάσισε να παντρευτεί έχοντας υπόψη να ξαναπεράσει τέτοια προβλήματα που πέρασε. Όχι. Και δεν υπάρχει οικογένεια που δεν πέρασε. Εγώ δεν βρήκα ακόμα παντρεμένο. Δεν βρήκα ακόμα παντρεμένο που να μου πει ότι ευχαρίστω πάντρε μου θα ξαναπαντρευόμουν.
Όλοι παντρεύονται και μετά 3, 5, 10 χρόνια έχουν μετανιώσει. Γιατί, όχι ότι μετανιώνουν, τους κάνει τα προβλήματα που σηκώνουν. Και γι' αυτό οι Λατίνοι, οι παπικοί, μας κάνουν μια βρωμοδουλειά, παιδιά. Βγάλανε μια παροιμία, την οποία την κόψανε στη μέση. Μας την κόψανε μάλλον. Και λέει, βαριά η καλοκαιρική. Και μεγαλώνουν τα παιδιά, μεγαλώσαμε κι εμείς. Πάντοτε, και εγώ το είχα άκουγα από μικρός, από τη γιαγιά μου, παιδάκι μου, βαριά η καλοκαιρική. Ωραία, αλλά βαριά η καλοκαιρική. Οπότε, ξέρεις, ο άλλος το σκέφτεται να πάει για μοναχός ή μοναχή. Προβληματίζεται. Σου λέει, αφού το λένε ότι είναι βαριά η καλοκαιρική, δεν είναι κάτι εύκολο που θα τα βγάλω πέρα, κι αν δεν αντέξω, κι αν δεν μπορέσω, κι αν. Με αποτέλεσμα, όταν ήρθαν οι Βαβαροί, αυτά πρέπει να τα μάθετε, όταν ήρθαν οι Βαβαροί το 1830, εκείνο που κάνανε, ξέρετε τι χτύπησαν. Τα μοναστήρια μας χτύπησαν. Μόλις ελευθερωθήκαμε, οι πρώτες κυβερνήσεις κλείσαν τα μοναστήρια. Ο Μακρυγιάννης λέει, ορίεται, ο Παπουλάμος. Και τόσοι άλλοι που δώσαν μάχες για τη ελευθερία του γένους και λέει, ελευθερωθήκαμε, λέει, και είπαμε πρώτα υπερ πίστους και μετά υπερ πατρίδος. Ορμηθήκαμε πρώτα να φύγει, λέει, πάνω από τις εκκλησίες μας, οι μισένιους, και να εξαντοπεδευτεί ο σταυρός. Και τι πάθανε. Μόλις ήρθαν απ' έξω οι κυβερνήσεις, οι πρώτες κυβερνήσεις που πήγαν μέσα, που ήταν σταλτές απ' έξω, κοιτάξανε σκοτεινές δυνάμεις, μασονία και όλοι αυτοί. Αλλά ετούτοι εδώ είχαμε 400 χρόνια τους είχαμε σκλάβους. Από πού ελευθερώθηκαν. Και ερευνήσανε και είδαν ότι ήταν τα μοναστήρια. Γιατί ξέρετε, οι παπάδες οι παντρεμένοι έχουν ένα μήνυμα. Την περίοδο της Οικοκρατίας, οι περισσότεροι δεσποτάδες φοβόντουσαν να μιλήσουν, μην χάσουν την έδρα τους. Οι δε μιλήσανε και τι δεσποτάδες. Έχουμε 300 και πλέον δεσποτάδες που σφαγιάστηκαν. Αλλά μια μεγάλη πλειοψηφία όμως δεν είχε κλείσει. Με λάθος τους. Λοιπόν, δεν θα έμεσα τα αντίθετα που λένε οι εχθροί ότι όλοι ήταν πουλημένοι. Όχι, αυτό είναι ψέματα. Αλλά όμως αρκετοί ήταν αυτοί που αφήναν το λαό να καταδυναστεύεται και κλείνανε. Οι παπάδες φοβόντουσαν γιατί είχαν παιδιά. Για να έκανε ο παπάς κρυφό σχολείο στην ενορία του, σκότωνε και φαίνεται τα παιδιά του. Και φοβόταν άλλο. Ο μόνος που έχει θυσιάσει τη ζωή του είναι ο καλόγερος. Τελείωσε η ζωή του, στη στιγμή που ντύθηκε μαύρα. Ήδη έχει θυσιαστεί για τον Θεό. Και γι' αυτό έπεσε το κεφάλι του κρονογράμματος. Και γι' αυτό τα κρυφά σχολεία γινόντουσαν στα μοναστήρια. Και γι' αυτό οι πειραταποθήκες και πάντοτε ακόμα και το 40 στα μοναστήρια ήταν. Δεν δεχόταν ο παπάς στην ενορία του να βάλει μέσα γιατί είχε οικογένεια. Να κάνει ο προστάσιο το μοναστήρι, την έκκλησή του. Και γι' αυτό του φωνάζαμε στα μοναστήρια. Ελάτε στο μοναστήρι, φέρτε εδώ, τι στο πλαφτική, βάλτε μέσα όπλα. Πώς την άκρη το κούκκι και όλα τα άλλα μοναστήρια. Έτσι λοιπόν είναι μεγάλη η απόφαση του μοναχισμού. Μένα το μυστήριο, μένα και το άλλο. Χτυπήσαν λοιπόν οι βαβαροί μόλις ήρθαν, ποιο ελευθέρωσε το γιο, οι καλόγεροι. Κλείστε τα μοναστήρια. Και κλείσανε τότε γύρω στα 1000 μοναστήρια της Ελλάδος, τα οποία σήμερα τα βλέπουμε ρυπωμένα και πέφτουν. Υπάρχουν εγκύκλοι αρχιερέων που στέλναν σε καλόγριες γράμματα και τους λέγανε να πετάξουν τα ράσα για να παντρευτούν. Θα αναφέρει ο Μακρυγιάννης από μνημονεύματά του μέσα. Είναι τρομερό αυτό που συνέβη το 1830. Κλείσαν τα μοναστήρια, οι ίδιοι δεσποτάδες τα κλείνανε. Και γι' αυτό ο μοναχισμός έπεσε, και γι' αυτό το έθνος μας χωρίς μοναχισμό έχει φτάσει στο κατάδυμα που είναι σήμερα. Χωρίς μοναχισμό, ποιος θα αγωνιστεί για τα θέματα της Ορθοδοξίας. Είδατε ποτέ έναν δεσπότη να αγωνίζεται για θέματα Ορθοδοξίας. Εγώ τουλάχιστον την ιστορία που έχω διαβάσει έναν θυμάμαι. Που πήγε στη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας, που ήταν με την Ένωση με τους Καθολικούς. Μάρκος ο Ευγενικός. Ξέρω ότι όλες τις μάχες τις δώσανε. Σάββας ο Υγειασμένος, ηγούμενος. Θεόδωρος του Δήτης, ηγούμενος. Μάξιμος ομολογητής, μοναχός. Τις μεγάλες μάχες κατά των αιρέσεων. Οι μοναχοί ήταν αυτοί οι οποίοι μέγασαν Αθανάσιος. Διάκος ήταν και ήταν πνευματικό παιδί του μεγάλου Αντωνίου, στην έρημο ασκείτεται. Οι μοναχοί δώσανε τις μάχες. Οι μεγάλοι ψηλά ιστάμενοι ήταν πάντοτε ψηλά ιστάμενοι. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Πολεμήσαν τα μοναστήρια και βγάλανε αυτή την παροιμία βαριά η καλογερική. Θα ήθελα να ακούσετε και τη συνέχεια όμως. Άμα τη βρείτε την παροιμία ολόκληρη γράφει. Βαριά η καλογερική,
αλλά ασήκωτος ο γάμος. Βαριά μεν η καλοκαιρική, αλλά σηκώνεται. Ο γάμος είναι ασήκωτος. Έχει πολλά προβλήματα, πολλά περισσότερα. Εδώ δεν ταιριάζει η μάνα με παιδί, εύκολα. Εδώ δεν ταιριάζει η κυρία με άντερα, εύκολα, και τσακώνονται. Διαφωνούμε. Θα ταιριάξω εγώ, που είμαι από άλλη κοιλιά μάνας, με άλλες, με άλλο χαρακτήρα, μεγάλωσα με άλλα ήθη και έθιμα μέσα στο σπίτι μου, θα ταιριάξω με την τάδε κοπέλα που αγάπησα ξαφνικά. Θα ταιριάξω με την τάδε κοπέλα που είναι από άλλη μάνα, από άλλο πατέρα. Όσο κρατάει η αγάπη αυτή, έχει καλώς. Κάνουν πίσω τελατώματα. Μόλις συνηθίσει ο ένας τον άλλον, προβάλλει ο χαρακτήρας του καθενός. Και είναι αντίθετοι και οι δύο. Αφού ένας γίνεται από άλλη μάνα, από άλλο πατέρα. Άλλες καταβολές έχει ο καθένας. Και τότε δημιουργούνται τα προβλήματα που θέλουν μεγάλη υπομονή, μεγάλη πίστη στο Θεό, γιατί τούτο το μυστήριο μέγα εστί, γιατί έχει μεγάλα προβλήματα. Βαριά λοιπόν η καλοκαιρική, αλλά ασήκωτος ο γάμος. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα διδάξουμε στα παιδιά. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος που λέει πόσο διαφέρει ο μοναχισμός από το γάμο. Και κάνει τη σύγκριση ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει μοναχισμός είναι ο ίδιος. Το μυστήριο του γάμου είναι ένα στεράκι βραδινό. Και ο Μέγας Βασίλειος λέει όσο απέχει γη από ουρανό, τόσο απέχει το ένα μυστήριο λέει από το άλλο. Ο ουρανός ο μοναχισμός, γη λέει ο γάμος. Αυτή είναι η αλήθεια που πρέπει να τη διδάξουμε. Αυτές είναι οι θέσεις της Ορθοδοξίας απέναντι του γάμου, αυτές είναι οι θέσεις της Ορθοδοξίας απέναντι του μοναχισμού. Θα τα πούμε αυτά στα παιδιά. Δεν θα κάνουμε, επαναλαμβάνω, πλήση, είναι κεφάλι. Μόνο τους θα μεγαλώνω και ο καθένας ο Θεός δίνει μετά από εκεί πέρα, στο μένα να παντρευτεί, στον άλλον το ανοίγει το δρόμο προς τον μοναχισμό. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Σεραφείμ ακολούθησε τον δρόμο του μοναχισμού, 19 χρονών, δεν βρήκε αντίδραση από τους γονείς του και έγινε ο μεγάλος Άγιος και θαυματουργός και ιαματικός Άγιος της Εκκλησίας μας που αξιώθηκε και είδε την Παναγία 13 φορές μπροστά του. Όχι κάτι οράματα που βλέπουν κάτι παλαβές και λένε την Παναγία και ξανά την Παναγία, εδώ έχει ορατές οπτασίες. Ο Άγιος που παρουσιαζόταν και Θεοτόκος μπροστά του και έλεγε το χάρισμα του Θεού να θεραπεύει τους ασθενείς. Και γι' αυτό που ζωντανός ο Άγιος Σεραφείμ θεράπευε τους ασθενείς. Εάν σας φέρω ήδη 4 χρόνια με το μοναστήριο εδώ που λειτουργεί, εάν σας φέρω τα τάματα, η εικόνα αυτή δεν φτάνει, θα γεμίσουμε 5-6 εικόνες. Τα τάματα που είχε παραγγεί τη στιγμή είναι πολύ λίγα μπροστά σε αυτά που συγκεντρώσαμε σε 4 χρόνια. Τελικά είναι συνέχεια τάματα. Και ιδιαίτερα το θεραπεύει τον καρκίνο ο Άγιος. Τρομερά το θεραπεύει. Λοιπόν, και κάθε ασθένεια. Είχε λάβει αυτό το ειδικό χάρισμα, εν πάση περιπτώσει από τον Θεό, και ονομάστηκε ο Άγιος της Χάρας. Διότι όταν τον συναντούσε πάντοτε έλεγε Χριστός ανέστη χαρά μου. Έτσι χαιρετούσε τους ανθρώπους. Χριστός ανέστη χαρά μου. Χριστός ανέστη χαρά μου. Αυτό ήταν το καλωσόρισμά του. Λοιπόν, αυτά είναι οι δύο Άγιοι, οι οποίοι είναι αφιερωμένοι λοιπόν το μοναστήρι μας, και ερχόμαστε στο τρίτο σημείο που είναι το καμπαναριό. Όπου το καμπαναριό είναι μια ειρηνική διαμαρτυρία, μια σιωπηλή καρδιά, θα έλεγα. Είναι το καμπαναριό αυτό προς τους γείτονές μας, τους Τούρκους και προς ολόκληρη την Ευρώπη. Περνάνε χιλιάδες άνθρωποι. Να σκεφτείτε ότι το μήνα περίπου στο μοναστήρι μας έχουμε γύρω στις 10.000 προσκυνητάς. Το μήνα, μηνιαίως. Και το μοναστήρι είναι καινούργιο ακόμα. Έρχονται όλοι να δουν και να ακούσουν το καμπαναριό της Αγίας Σοφιάς με τα 400 σήματα και τις 62 καμπάνες, το οποίο εμπνευστήκαμε από το ομώνυμο ποίημα που υπάρχει, όπου λέει, όπως λέει και η παράδοση, σημαίνει ο Θεός, σημαίνει γη, σημαίνουν τα ουράνια, σημαίνει και η Εσοφιά, το μέγα μοναστήρι, με τα 400 σήματα και τις 62 καμπάνες, κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Και έλεγε τότε υπήρχε η βασιλεία και λέγανε ψάλλει δεξιά ο βασιλιάς, Ζερβά ο πατριάρχης, ξάφνου φωνή ακούστηκε εξ ουρανού και από αρχαγγέλου στόμα. Παπάδες πάψτε το χερουβικό και εσείς και διασβηστείτε γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να του κέψει. Μονάχα στείλτε λόγο στη φραγκιά να στείλει τρία καράβια. Τον αναπάρει το σταυρό και τ' άλλο το Ευαγγέλιο, το τρίτο το καλύτερο την άδεια τραπεζά μας. Τ' άκουσε η κυρία Δέσποινα, ότι διαλυόταν η Αγία Σοφιά δηλαδή, και τ' άκουσαν οι εικόνες. Και ο λαός απείνησε. Σώπασε η κυρία Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις, γιατί πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι.
τη στιγμή που την εποχή που ζούμε τώρα, οι πάντες διεκδικούν. Και οι πάντες θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι δικιά τους. Λίγο ένα κομμάτι άλλο από εκεί, λίγο άλλο από εκεί, να μείνει Πελοπόννησος στο τέλος μονάχα. Όπως πάνε. Λοιπόν, και εδώ είστε στην περιφέρεια της Ρούμελης πάλι. Ρούμελη προέρχεται από τη λέξη Ρούμ που σημαίνει Ρωμιός. Λοιπόν, οι πάντες διεκδικούν. Εμείς δεν διεκδικούμε. Ζητάμε όμως τα δικά μας. Αυτό είναι το μήνυμα του καμπαναριού. Και χιλιάδες του κόσμου αυτό βαρτίζει μέσα τους. Ξανανάβουμε σιωπηρά αυτή τη φλόγα. Διότι αυτά που σας λέω τα λέω και στον κόσμο που έρχονται. Ανάβουμε μέσα τους αυτή τη φλόγα. Ότι πάλι με χρόνια, με καιρούς πρέπει να είναι πάλι δικά μας αυτά. Άσχετο γίνουν ή δεν γίνουν δικά μας. Να περνάει σαν ιδέα όμως. Να περνάει σαν μήνυμα. Και το καμπαναριό αυτό να δείχνει τη δόξα της Ορθοδοξίας την οποία είχε η Ορθοδοξία μας. Θα σας χτυπήσουμε σε λίγο μετά το καμπαναριό, να το ακούσετε όχι ολόκληρο, το μισό θα σας χτυπήσουμε, διότι ολόκληρο χτυπάει μόνο 4 φορές το χρόνο. Λοιπόν, αυτά γύρω από τα ιστορικά της Μονής. Εκείνο που θα ήθελα να σας πω τώρα σαν κατηχητές και να τελειώνω, γιατί πέρασε ο χρόνος, εκείνο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι σαν κατηχητές και κατηχήτρες, να ξέρετε ότι είναι εύκολο, καταρχάς μίλαγα προηγουμένως περί μυστηρίων, πόσα είναι τα μυστήρια. Αυτή είναι η λατινική άποψη των καθολικών. Αυτή είναι η άποψη όμως την διδάσκουμε στα ορθόδοξα σχολεία. Πουθενά στους πατέρες δεν βρούμε ότι είναι τα μυστήρια αυτά. Τα μυστήρια είναι άπειρα στην Ορθόδοξία. Κάθε τελετή που κάνει ο ιερεύς και επικαλείται το Άγιο Πνεύμα είναι μυστήριο. Δεν υπάρχουν μυστήρια. Οι καθολικοί καθορίσαν ότι το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει μόνο στο γάμο, στο χρήσμα, στο ευχαίρι, στην κοινωνία. Και το Άγιο Πνεύμα δεν κατεβαίνει μυστήριο, τι λέγεται. Κάτι που τελείται μυστικό. Μυστικό δεν κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα στον αγιασμό μέσα, στην κουρά του μοναχού και σε τόσες άλλες. Είναι λατινική άποψη, η οποία έχει περάσει την Ορθοδοξία μέσα. Όταν μυστήρια είναι αυτά. Και όμως τα διδάσκονται στο πανεπιστήμιο, τα διδάσκονται στα σχολεία τα παιδιά. Τα μυστήρια είναι δακίνητα τα μυστήρια. Πουθενά μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση δεν αναφέρει τα μυστήρια είναι αυτά. Λοιπόν. Ναι, θα πρέπει λοιπόν, είναι εύκολο να συγκεντρώσουμε τα παιδιά, να ξέρετε, το δύσκολο είναι το να τα κρατήσετε. Εκεί παρουσιάζεται. Εγώ διετέλεσα κατηχητής που είχα πάντοτε γύρω στα 400 παιδιά του γυμνασίου και στο δε λύκειο, και δεν μιλάω για πολλά χρόνια πιο πριν έτσι, στο δε λύκειο είχα πάντοτε γύρω στα 50 με 70 παιδιά στο λύκειο. Θέλει τάλαντο του να είναι κανείς κατηχητής. Θέλει λέγη, θέλει γνώσεις και προπαντός θέλει βίωμα, ζωή. Δεν μπορείς εσύ να ζεις άλλη ζωή και άλλη να την άσκεις. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να το μεταδώσεις αυτό που λες. Δεν γίνεται. Το πρώτο θέλει βίωμα. Το δεύτερο, ο κατηχητής πρέπει να ζει κοντά στα παιδιά. Πρέπει να ζει στην πόλη που διδάσκει να είναι φως η ζωή του. Ώστε να μπορεί να πάει στο σπίτι του παιδιού, να δει το κατηχητόπουλο στο σπίτι του κατηχητή, να βγουν μαζί έξω βόλτα να πάνε κάπου, να πάνε μαζί εξοχή, να πάνε μαζί μια εκδρομή, να πάνε μαζί όταν ο κατηχητής έχει κάποιες δουλειές και θέλουν κάποιοι να πάνε μαζί να κατέβουν στην Αθήνα, στο κέντρο, να ψωνίσουν, να συναναστρέφονται. Ώστε τα παιδιά να μην τους μένει πέρα των διαβασμάτων, να ξέρουν ότι η παρέα τους και ο φίλος τους θα είναι ο κατηχητής και η κατηχήτριά τους. Να μην μπορεί να ξεφύγει εύκολα το παιδί να παραμπλέξει με άλλες παρέες. Πρέπει να είστε εσείς στο κέντρο που θα συγκεντρώνετε τα παιδιά σας κοντά και θα λέτε αυτό που λέει η Γραφή, ιδού εγώ Κύριε και τα παιδιά αμοιέδω και αυτός. Θα είναι κοντά τα παιδιά σας και τάστε την υμφαγωγή που θα οδηγείτε τα παιδιά σας στο Θεό μετά. Εάν δεν το κάνετε αυτό, δεν θα επιτύχετε. Τα παιδιά θα τα διδάσκετε, θα είστε απλή δάσκαλος μαθητής και όση σχέση έχετε εσείς με τους δασκάλους σας, τους καθηγητές σας, άλλοι τόσο θα αποκτήσουν. Το παιδί να ενωθεί μαζί σας, να γίνει ένα μαζί σας. Να σας αγαπήσει και να το αγαπήσετε. Να γίνετε φίλοι του και να το οδηγείτε πάντοτε στο καλό. Εάν δεν επιτύχετε αυτό, τότε θα φτάσετε στον αριθμό
Όχι 70 που είχα εγώ. Παιδιά του Λυκείου και μιλάμε το 90 και πρόσφατα χρόνια μιλάω, πριν έρθουμε εδώ. Παρότι ήμουν κλινικός. Θέλει κοντά το παιδί. Στο σχολείο του κοντά. Τι ώρα θα πάω σχολείο, α τώρα. Περάστε παιδιά, πάμε μαζί σας, πάω μέχρι το γυμνάσιο ή μέχρι το δημοτικό το Λύκειο. Πάμε παρέμβαση, παιδιάζοντας. Όπως πάει με το φίλο του μαζί. Το παιδί τότε θα σε αγαπήσει. Και δεν θα περιμένει την Κυριακή, θα έρθει ή δεν θα έρθει. Θα έρθει και τη αγαπάει. Γιατί το παιδί δεν έχει γνώση ακόμα να καταλάβει πόσο πρέπει να αγαπήσει τον Χριστό. Το παιδί θα έρθει για σένα, γιατί σε αγαπάει. Και γι' αυτό δεν πρέπει να αλλάζουμε κατηχητάς. Πρέπει από την αρχή ο ίδιος κατηχητής να είναι μέσα στο κατηχητικό. Μην αλλάζει η ενορία. Ώστε να τον αγαπάει το παιδί, να συνδέεται το παιδί μαζί του και εκείνος τεχνιέντος θα οδηγεί μετά το παιδί στον Χριστό. Θα το οδηγεί στη μυστηριακή ζωή. Αυτό θέλει χρόνο όμως. Γιατί άμα λέτε κατηχητρία ή κατηχητή να πηγαίνει να κάνω 2 ώρες το μάθημα, 1 ώρα και να πέσει. Το μάθημα δεν πρέπει να κρατάει πάνω από 20 λεπτά για παιδάκια δημοτικού, να ξέρετε. Αυτά θα σας τα έχουν πει φυσικά. Από εκεί και πέρα τραγούδι και παιχνίδι. Παίξτε μαζί με το παιδί. Και ποτέ όχι στο ύφος του διδασκάλου. Ούτε όμως οι διδασκάλοι σήμερα σας δείχνουν καμπαζές. Θα προσπαθήσετε να υπάρχει ταυτόχρονη η αγάπη μαζί με τη σοβαρότητα, το παιχνίδι, μαζί με την απόσταση. Γιατί άμα σας καβαλήσουν τα παιδιά, μετά πάει, χάσατε το γύρο σας. Σας πετάνε χυμολύγες μετά, πώς γίνεται πολλές φορές στους θεολόγους στα σχολεία μέσα. Θα πρέπει ειλικρινά να σας αγαπήσει το παιδί μετά. Κάνοντας αυτό το πράγμα, να είστε σίγουροι και βέβαιοι ότι τα παιδιά θα γίνουν ένα μαζί σας. Και τότε θα δείτε αυτά, θα φέρουν και τους φίλους τους. Εγώ μέχρι το αυτοκίνητό μου τους έδινα. Και οδηγούσαν τα παιδιά του Λυκείου. Πήγαινε σε πλάτωμα, μεγάλο, και έλεγε, ελάτε παιδιά απόψε, όλοι μαζί, 70 παιδιά θα κάνετε από λίγο καθένα, θα σας μάθω να οδηγάτε. Μα τρέχανε. Το ακούσουμε αυτό το Λυκείο, θα οδηγήσει αυτοκίνητο. Χαμός, γιατί το δίνει ο πατέρας του. Σου λέγεται να το δίνει ο κατηχητής μου, που αγαπάει. Τρέχει από πίσω σου. Μετά τα παίρναμε τα παιδιά και τα πήγαιναν σε κάποια πιτσαρία, σοβαρή. Στο λέω, παιδιά, το βράδυ θα σας πάω από τα έξω, θα πάω όλοι πίτσες. Και πηγαίναμε. Και το παιδί αμέσως δένεται μαζί σου. Καταρχάς δεν τον αφήνει να σου ξεφύγει, να σου πάει σε δισκοτέκ, να σου πάει να μπλέξει από εδώ, να μπλέξει να πάει για παρέες. Και το μικρό παιδί, να ξέρετε, θέλει στο δημοτικό βίους Αγίων. Ταράξτε τους στους βίους των Αγίων. Βρείτε μέσα από το συναξάρι βίους συναρπαστικούς και διδάσκετε τους. Θα σας κοιτάνε έτσι τα παιδάκια. Μέχρι πρώτη γυμνασίου οι βίοι Αγίων αντέχονται. Δευτέρα, τρίτη γυμνασίου θέλει έτσι και έτσι. Δηλαδή λίγο διήγηση, λίγο συζήτηση. Από την πρώτη ηλικία όμως θέλει απαραίτητα μόνο διάλογο. Θα περάσεις με λίγα λόγια τα μηνύματά σου και από εκεί και πέρα θέλει διάλογο. Και θα συζητάτε τα προβλήματά του, τα οποία θα κάνετε θέμα. Έχετε αγόρια. Οι σχέσεις αγοριών και κοριτσιών. Έχετε κορίτσια. Σχέσεις κοριτσιών αγοριών. Το μάθημα των θρησκευτικών στο σχολείο. Καταγόμαστε το πίθηκο. Υπάρχουν ούφο. Θέματα που τα καίνε τα παιδιά. Τι είναι η μασονία. Τι είναι η μαγεία. Θέματα που γίνονται θέματα στις τηλεοράσεις. Οπότε θα κρατάτε και εσείς την επικαιρότητα. Δεν μπορεί στο παιδί να περάσουμε, να κάνουμε εμείς ολόκληρο μάθημα καθηγητικού για να το διδάξουμε το τριαδολογικό δόγμα. Θα βαρεθεί το παιδί να μ' ακούει ότι ο πατήρ και ο γιος είναι έτσι και το άγιο πνεύμα είναι έτσι. Αν θα κοιτάξει κανένα δεκαλύπτω, θα κουραστεί το παιδί. Θέλει επικαιρότητα. Αυτό που κάνουν οι κοσμικοί πρέπει να το μεταφέρετε στην Εκκλησία μέσα σας. Τι κάνουν οι κοσμικοί. Οι κοσμικοί βγαίνουν και πολλά να αφήσεις. Έξω. Αυτή τη δραστηριότητα που ο νέος την έχει. Είναι εκφύσιο ζωντανός. Γιατί παίρνουν εμένα τώρα για φαντάρα. Τι με κάνουν. Εγώ δεν για να πιάσω ένα όπλο, δεν πάω να πυροβολήσω. Δεν είμαι σκοτχάζο να μα σκοτώσω και τον Τούρκο, γιατί δεν τον σκοτώσω. Δεν έχει μάνα και φαντάρα αυτό. Αυτό δεν θέλει να ζήσει. Θα πυροβολάω στον αέρα. Γιατί δεν κοιτάξω να κρυφτώ, μη φάω μια στο κεφάλι εγώ. Ενώ παίρνουν 18 άρδε, 20 άρδε, 25 άρδε, γιατί του παίρνουν.
Εν υπολογίζει, βάζει το αίμα. Και στη ψυχότητα, ω, άρα, μπουμ, και παράει. Εν υπολογίζει. Και γι' αυτό δεν παίρνουν και άλλους στο στρατό. Άμα περάσει μια ηλικία, δεν σε παίρνουν μετά. Δεν σε κάνουν. Πρέπει να σκοτωθούν όλοι οι άλλοι, να σε φωνάξουν εσένα. Αυτή λοιπόν το βράσιμο του νέου που βράζει, που θέλει να χορέψει, θέλει να κινηθεί, θέλει να κάνει το ένα, δεν να πάει το άλλο, να κολλήσει αφήσεις, να πει σε πολιτικές οργανώσεις. Τι καλύτερη οργάνωση έχει η Εκκλησία? Πιο οργανωμένο σύστημα δεν υπάρχει. Ακόμα επιτρέψτε μου να σας πω, το ΠΑΣΟΚ στην διακλάδωση που έκανε, βασίστηκε πάνω στο διαχειρισμό της Εκκλησίας. Κεφαλή ο Αρχιεπίσκοπος, η Ιερά Σύνοδος από κάτω, η Κεντρική Επιτροπή τους, η δικιά τους. Και μετά ρίξαν τοπικές, θυμόσαστε πολύ, έτσι έγινε. Παλιά η δεξιά δεν είχε τέτοια συστήματα, δεν κάναν πολιτικολογίες, σας κάναν ποιο σύστημα πήραν. Το ίδιο δεν έχει η Εκκλησία, έχει επίσκοπο, την κεντρική διοίκηση και έχει κατά τόπους παραπτύματα, που είναι οι ενορίες. Τοπικές οργανώσεις έχει, που είναι κάθε ενορία. Το πιο οργανωμένο σύστημα το έχει η Εκκλησία και το έχει ανέκαθεν. Από εκεί πήραν οι πολιτικοί. Η Εκκλησία μιμήθηκαν και κέρδισαν τον κόσμο. Το ίδιο λοιπόν πρέπει εμείς, είμαστε ήδη οργανωμένοι, να οργανωθούμε. Βγάζει η Μητρόπολη ή η ενορία κάποια φύσα. Ας είναι για το πανηγύρι, δεν παίζει ρόλο τι είναι. Παιδιά, πάμε, θα χωρίσουμε το πανηγύρι της ενορίας μας, θα γεμίσουμε όχι μόνο την ενορία μας και σ' άλλες ενορίες. Να πάρτε τα παιδιά. Βγήκε μια χριστιανική αφίσα. Είδατε μια χριστιανική ωραία αφίσα. Πάμε, παιδιά, το βράδυ να κολλώνουν αφίσες στις κολόνες ή εκεί που επιτρέπεται να κολλούνται. Και να γεμίσετε όλη τη Μητρόπολη εκεί πέρα που υπηρετείτε. Όλη την ενορία. Θα δείτε ότι αμέσως το παιδί δεν θέλει μόνο το μάθημα. Πάρτε παράδειγμα από τον εαυτό σας. Τι ζητάει ο εαυτός σας και μεταφέρετε το στα παιδιά. Τι θα θέλατε εσείς αν ήσασταν παιδιά? Και αυτομάτως τους κερδίσατε. Αυτά ήθελα να σας πω. Δεν έχει τίποτα περισσότερο να σας πω. Να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Και ευχαρίστως όποτε θέλετε να έρθετε να καθίσετε ένα διήμερο. Αν και δεν έχουμε βρει χώρο να φιλοξενήσουμε, αλλά για ειδικές τέτοιες περιπτώσεις, όμως μέχρι 50 άτομα, όταν είναι για τέτοια θέματα, ευχαρίστως μπορούμε να φιλοξενήσουμε, θα βρούμε τρόπους, βλέπουμε να θα πούμε και τα κελιά μας, και να έρθετε να κάνουμε ένα, ας το πούμε τώρα κοντινά, όχι σεμινάριο, αλλά όλα αυτά για να μιλάτε, τώρα μίλησα μόνο μου, σας έδειξα έναν μονόλογο. Λοιπόν, γιατί ήταν λίγη ώρα, να μπορέσουμε δι' αυτού του τρόπου να συζητήσουμε και να σας πούμε πάρα πολλά πράγματα και να μπείτε κι εσείς και να καταλήξετε σε κάποιες αποφάσεις πώς θα δουλέψετε καλύτερα μέσα στον κόσμο. Γιατί παντού είναι θέμα οργανωτικό, οργανώσεως. Δεν θα είναι να έχουμε έναν διοικητή πάνω από το κεφάλι μας. Ο διοικητής, αν δεν είναι άνθρωπος οργανωτικός, δεν κάνει τίποτα. Ένα παράδειγμα, εδώ μέσα μπαίνει 10.000 κόσμος. Εγώ με τον διοικητικό πρόσωπο της Μονής. Εάν δεν ξέρω αυτόν τον κόσμο να τον οργανώσω, να μου έρχεται. Σήμερα ήταν 12 κούλινα σύνολο, 4 βρήκατε εσείς και είχαν έρθει άλλο αυτό το χρήστη λειτουργία. Εάν δεν υπάρχει σύστημα οργανωτικό, το πώς θα τους οργανώσω, τι θα τους κάνω, δεν θα παράγουν οι εργαζόμενοι άνθρωποι. Πώς πρέπει να τους απασχολήσω, τι πρέπει να τους κάνω μέχρι να μπουν εδώ μέσα. Πώς αυτούς τους ανθρώπους θα τους κάνω και να τους πείσω, να με βοηθήσουν να χτίσω το μοναστήρι που δεν έχει άλλους πόρους. Πώς θα πείσω αυτούς τους ανθρώπους να αλλάξουν ζωή, να τους περάσω κάποιο μήνυμα. Αυτά δεν είναι οργάνωση όλα. Θέλει οργανωτικό πνεύμα, δεν ήταν η μαγκούρα. Κάθονται πολύ σε μια καρέκλα, είτε πολιτική είτε θρησκευτική καρέκλα, και δεν ξέρω να διοικήσουμε. Θέλει οργάνωση. Το πράγμα και δυστυχώς είμαστε κακά τα ψέματα ανοδιοργάνωτοι. Είμαστε ανοδιοργάνωτοι. Και γι' αυτό υπερισχύουν όλοι οι άλλοι. Έχω δύο πτυχία, παιδιά. Δούλεψα σαν εκπαιδευτικός. Τότε που δουλεύαμε σαν εκπαιδευτικό, είναι η πρώτη μεγάλη απεργία των εκπαιδευτικών. Τότε που ήταν και με τις Πανελλήνιες, για πρώτη φορά που πρώτο έγινε. Λοιπόν, και κατεβαίνανε στον δρόμο οι εκπαιδευτικοί. Λοιπόν, και ήρθε η ορθή των τριών ιεραρχών και ήμουν εγώ μήπης εκεί. Στους εκπαιδευτικούς. Λοιπόν, εκείνο το μήνυμα που πέρασε, δεν μου πέρασε φυσικά, εγώ την είπα την άποψή μου όμως, ότι έπρεπε η Εκκλησία, αφού τα αιτήματα των εκπαιδευτικών ήταν δίκαια. Γιατί να μου βγει το ένα ή το άλλο κόμμα να μου τα εκμεταλλευτεί. Να βάλει μπροστά οι δεσποτάδες
και ο Αρχιεπίσκοπος και η Ιερά Σύνοδος και να πήρε δίκαια τα αιτήματα του λαού μου, όπως έκανε και ο Χρυσόστομος. Είναι δίκαια τα αιτήματα του λαού μου και ζητώ, σαν κυβέρνηση που είστε, να εκπληρώσετε τα αιτήματά τους. Ιδάμως να κατεβάσουμε τον λόγο στον δρόμο κι εμείς. Εδώ ο Καντιώτης επάνω, ξέρετε τι έκανε. Εγώ είχα πάει μια φορά στη Φλόρινα. Μίλησε στη Φλόρινα εναντίον του Καντιώτη. Θα σας κόψω το κεφάλι ο λαός. Η πατάτα, εγώ θυμάμαι ότι είχα σε μια διαδήλωση. Κάνανε αυτή που κάνουν την πατάτα, από τα παραγωγή. Και ήταν την πατάτα τη δίνανε, θυμάμαι, 2 δραχμές τότε και πουλιώτησε στην Αθήνα 50. Και λέει, μα νιώθω εγώ, λέει, που σκάβω, εγώ που ποτίζω, θα παίρνω 2 δραχμές και οι άλλοι που βγαίνουν κάτω 5, δεν είναι αδικία. Σε αυτή την κοινωνική αδικία, όταν έμαθε ο Φλωρίνης, επάνω ο Δεσπότης, ότι έκανε διαδήλωση, μπήκε μπροστά. Δείτε, εκεί πέρα στην Πτολεμαϊδα υπάρχουν οι οργανώσεις που είναι γύρω από τη ΔΕΗ. Από εκεί, το μεγάλο ηλεκτρικό κέντρο της Ελλάδος, της Μακεδονίας. Λοιπόν, πρόεδρο ξέρετε ποιον έχουνε. Τον Καντιώτη που είναι 90 χρόνια αυτή τη στιγμή. Κανέναν λαϊκό δεν βάζουν. Γιατί έχει και οργανωτικό πνεύμα, αλλά και σαν εκκλησία βάζει το στήθος μπροστά. Πήγαινε μίλαση μετά εναντίον του αρχηγού τους. Η εκκλησία ενδιαφέρεται υπέρ των σωμάτων και των ψυχών ημών. Δεν είναι η εκκλησία μόνο για μέσα για τον ναό. Η Εκκλησία πρέπει να ασχοληθεί με τα κοινωνικά προβλήματα. Δεν μπορεί να πεινάει το ποιμνιό μου. Ο Χρυσόστομος όταν ο Ευτρόπιος, ο Πρωθυπουργός τότε της χώρας, επί Ευδοξίας, αύξησε τους φόρους, όταν αύξησε τη φορολογία και ήταν άδικη η αύξηση της φορολογίας της κυβερνήσεως τότε επί Χριστόμου, έχει πρέπει να διαβάσει τρομερά κηρύγματα. Και απορρίπτει την αύξηση και δεν θα δώσετε, λέει, σαν και να πέσει η κυβέρνηση που πιστοχώρησε. Δεν έδωσε όλα αυτή τη φορολογία. Και γι' αυτό αγαπάμε τον Χρυσόστομο. Για να βγει λοιπόν η Εκκλησία να υποστηρίξει τα αιτήματα των δικαστικών, τα αιτήματα του ενός, τα αιτήματα του άλλου, θα διαλυθούν οι πολιτικές οργανώσεις. Οι οποίες εκμεταλλεύονται την πείνα, τη φτώχεια ή τα προβλήματα του λαού. Ένα τέτοιο αδελφοί μου πνεύμα θα πρέπει να μεταδώσετε στα παιδιά μέσα του Ευαγγέλιου, αυτό είναι. Ένα γνήσιο πνεύμα ορθοδοξίας. Και τότε θα δείτε τα παιδιά πώς θα αγαπήσουν. Λοιπόν, όποτε θέλετε, εμείς ευχαρίστως να σας φιλοξενήσουμε εδώ στο μοναστήρι, να φύγετε, να καθίσετε 1, 2 και 3 ημέρες, βρεθείτε την Παρασκευή να φτάσετε βράδυ εδώ, Σαββάτο να μείνετε και την εκεί πάλι βράδυ να αναχωρήσετε, όλα τα έξοδα θα είναι δικά μας, φαγητά κτλ. Κοιναθείτε να παραμείνετε και να σας πούμε πάρα πολλά και να πείτε τις απόψεις και να βάλετε μερικά συμπεράσματα, γιατί φαντάζομαι ότι ίσως πιστεύω ότι πολλά από αυτά ίσως για πρώτη φορά ακούσατε από αυτά που σας είπα. Και υποτίθεται ότι είστε κατηχητέ και διδάσκετε, πρέπει να τα ξέρετε αυτά. Υποτίθεται αυτά που έλεγα, πρέπει να μου πείτε τόση ώρα, πάτε με συγχωρείτε, σταματήστε γιατί τα ξέρουμε. Αλλά εδώ είστε κατηχητέ και δεν ξέρετε ότι τα μυστήρια δεν είναι 7. Δηλαδή πρέπει να είμαι κατηχητής ή πρέπει να προσυντάξω τον πετυχημένο. Εδώ φυσικά έχουμε το ίδιο πρόβλημα που έχουμε με τους ιερείς. Αφού δεν έχουμε ποιο να βάλουμε κατηχητή, βρήκες έναν, κάνε τον κατηχητή, αφού ξέρει 5 πράγματα, καλό παιδάκι, καλή κοπέλα, κάνε τον κατηχητή. Μετά απέτυχε το κατηχητικό. Πώς δεν αποτύχει. Αφού έβαλε τον άσχετο να σου κάνει κατηχητή, τον κατηχητή, την κατηχητή, αυτό σημαίνει ευθύνη. Ότι θα δώσουμε λόγο στον Χριστό. Σας έβαλε ο Χριστός, δεν σας έβαλε ο Δεσπότης με μια υπογραφή. Ο Χριστός σας έβαλε να ποιμάνετε και είπε: ποιμένετε τα πρόβατά μου. Και τα ποιμένετε τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή. Είστε ποιμένες τους. Και πρέπει να λάβετε γνώσεις για να δώσετε γνώσεις. Να λάβετε βίωμα για να δώσετε βίωμα. Που απαιτεί μελέτη. Και βίωμα ζωής. Αν το κάνετε αυτό το πράγμα, θα είστε οι επιτυχημένοι κατηχητές της Εκκλησίας μας και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αυτό, θα επιτύχετε κι εσείς, δεν είναι ανάγκη να γίνετε μοναχοί ή μοναχές, αν είναι θέλημα Θεού, βεβαίως και να γίνετε. Εγώ είδατε έγινα μοναχός, με ακολούθησαν κι άλλοι, έφτασα στο σημείο που είμαι, και όχι μόνο αυτό, αλλά τα κατηχητικά μου επηρεάστηκαν
και τα γυναικεία καθηγητικά, τα οποία γυναικεία καθηγητικά με φωνάζαν συχνά και τους έκανα μαθήματα. Έκανε την πάρτη καθηγήτρια και φώναζε τον καθηγητή, λαϊκός ήμουν. Και με φώναζε και έκανα εγώ το μάθημα. Με αποτέλεσμα, όχι μόνο να δημιουργήσω αντρικό μοναστήρι, έχω δημιουργήσει παρακάτω και ένα γυναικείο, έχει 12-13 συναλόγιες. Που είναι παιδιά από τα καθηγητικά μέσα. Θα σας αξιώσει ο Θεός και όχι μόνο αυτό, έχουν βγει και παντρεμένοι παπάδες μέσα από τα καθηγητικά μας. Γιατροί, δικηγόροι, παντρεμένοι σήμερα με χριστιανικές οικογένειες. Θα κάνουν και πετυχημένη δουλειά. Αυτό σημαίνει ότι πετυχημένος καθηγητής, όχι εγώ ότι υπήρξα πετυχημένος, αγωνίστηκα και πιστεύω ότι πρόσφερα ένα μικρό λιθαράκι, το ελάχιστο. Ίσως δεν έκανα το χρέος μου όπως έπρεπε. Διότι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι ένας άνθρωπος, όταν πραγματικά πιστεύει στο Θεό, μπορεί ολόκληρο Δήμο να τον αλλάξει. Εγώ δεν μπόρεσα να αλλάξω ολόκληρο Δήμο, που σημαίνει ότι δεν είχε τη φλόγα της πίστης που ζητάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αλλά όμως, ας κάνουμε τουλάχιστον το περισσότερο δυνατό που μπορείτε. Για να είστε επιτυχημένοι καθηγητέ και να μην βγάλουμε επιτυχημένους ανθρώπους μέσα στην κοινωνία. Είτε γίνουν αύριο, από αυτά τα παιδιά δεν γίνουν και δεσποτάδες. Αυτά δεν γίνουν και πρωθυπουργοί και βουλευτές και γιατροί και δικηγόροι και μοναχοί και μοναχές και δεσποτάδες, πατριαρχάδες. Από αυτούς θα γίνουν. Γιατί όταν ακούμε στην τηλεόραση και λέει «Α, ο Τάδε λέει, εκείνο παπουλάκος στην γωνία». Θα σας πω τούτο και τελείωσε. Είναι ο Παπουλάκος στην Ιωαννία. Ο Παπουλάκος λοιπόν ήταν στα Καλάβρυπα. Εκεί ήταν ένας ο Μήτρος, ο οποίος πήρε και πρόβατα και συνέχεια έκανε παρέα. Ο Παπουλάκος είχε πάνω στα βουνά που σχίτεται. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή λοιπόν, ο Παπουλάκος μετά που έγινε μοναχός και αρχίσει και γύρισε σαν τον κοσμάτων το ρο και κήρυτε τον Χριστό, κάποια στιγμή επειδή ήρθε σε κόντρα τότε, γιατί κλείναν τα μοναστήρια και ήρθε σε κόντρα με την κυβέρνηση, τον στείλανε εξορία στη Χαλκίδα. Εκεί προς τον κύριο που πήγε, χιλιάδες κόσμο λέει τον υποδέχτηκε, τον στέλνανε εξόριστο να πεθάνει μέσα στη Μονή Παναχράντου, στην Χαλκίδα, συγγνώμη, στη Μονή Παναχράντου, στην Άνδρο. Ναι, στην Άνδρο. Εκεί παγόταν το διάδοση, παγόταν στη Χαλκίδα. Και ήρθε ο δεσπότης της Χαλκίδας να τον δει. Μόλις τον βλέπει λοιπόν ο Παπουλάκος, τον δεσπότη της Χαλκίδας. Ωρε Μήτρο, και εσύ δεσπότης έγινες. Γι' αυτό πρόκοψε η Εκκλησία μας. Και σηκώνει τότε ο δεσπότης, ο Μήτρος, που ήταν ο Τσοπάνος. Που ήταν πάνω στα καλά του, γι' αυτό του πολέμη Μήτρο και εσύ δεσπότης έγινε. Και του κόβει μια και τον χτυπάει και έρχεται ο Παπουλάκος πέθανε μετά. Αρρώσε και πέθανε. Λοιπόν, αυτός ο Μήτρος λοιπόν τι έγινε. Κάποια στιγμή δεν είχε πώς να ζήσει από τα πρόβατα από εδώ, έγινε ιερομόναχος. Με μέσα από εδώ, από εκεί έγινε ο δεσπότης Χαλκίδος. Και είδε ότι μπορεί Μήτρο και εσύ δεσπότης έγινες. Γι' αυτό πρόκοψε η Εκκλησία. Που ήταν, δεν είχε σχέση. Γιατί ο Τσοπάνος ήταν και ο Άγιος Σπυρίδων. Αλλά ο Άγιος Σπυρίδων είχε σχέση με τον Θεό. Καταλάβατε. Από εμάς λοιπόν θα βγουν και οι καλοί κατηχητέ, και οι καλοί κατηχήτριε, και οι καλοί ιερείς, και οι καλοί μοναχοί. Και γι' αυτό ακούμε όταν δεν έχουμε καλούς, από δεν παραξενεύουμε που το ακούς τη Ρωνάσης και είχε βγάλει τις προηγούμενες ο Τράγκας σκάνδαλο στον αέρα. Τι πιο φυσιολογικό. Δεν μας αρέσει όταν μας λένε τα τροτά μας. Γιατί. Ή μήπως λένε ψέματα οι άνθρωποι. Τουλάχιστον εμείς που γνωρίζουμε, να ξέρουμε και να λέμε, μάλιστα, αυτό είναι το χάρι μας. Αλλά να αγωνιστούμε, να αποκτήσουμε μια εκκλησία, να είναι η νύμφη του Χριστού όπως τη θέλει ο Χριστός μας. Η νύμφη του. Σε εσάς έχει δοθεί αυτό το αξίωμα. Που γαλουχείτε τα παιδιά. Εγώ πλέον δεν γαλουχώ παιδιά. Σε εσάς όμως έχετε δοθεί αυτό το αξίωμα. Το αξίωμα του κατηχητού. Όπου ο κατηχητής στα παλιά τα χρόνια ήταν και ο εξορχιστής. Έβγαζε δαιμόνια, γράφουν οι πατέρες. Είχε τέτοια δύναμη ο κατηχητής. Που τους στέλναμε και κάνουν και εξορκισμούς. Καταλάβατε. Εύχομαι λοιπόν τέτοιοι κατηχητές να γίνετε και να επιτύχετε και να οδηγήσετε πολλούς ανθρώπους, σωστούς χριστιανούς, μέσα στην Εκκλησία και στην κοινωνία μας. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Λοιπόν,
Να σας κάνω μια μικρή ξενάγηση πάνω στο... Παρακαλώ να είμαστε σύντομος, κυρία, για να μην περισσεύει όπως προηγουμένα. Θα ακολουθούμε τον Γέροντα. Ελάτε. Αν ανεβούμε πάνω στην ταράτσα, θα δούμε και την Πάτρα. Έχει ορατότητα η Πάτρα το μοναστήρι. Εδώ είναι όμορφο το καλοκαίρι, το φθινόπωρο ιδιαίτερα. Τώρα είναι χειμώνας και έχουν ξεραθεί τα φύλλα, βλέπετε. Το καλοκαίρι άλλα γίνονται κόκκινα, άλλα κίτρινα, άλλα το φθινόπωρο. Και δείχνει ένα πανόραμα όλο αυτό που βλέπετε κάτω από το δάσος, που ευτυχώς δεν το έχουν κάψει ακόμα. Λοιπόν, εδώ είναι το αρχονταρίκι της μονής. Είναι το αρχονταρίκι του μοναστηριού, που μόλις κολλάει η εκκλησία. Θα περνάει ο κόσμος για να πίνει τον καφέ του και αυτά θα είναι όλα τζαμαρίες όπου θα μπορούν να βλέπουν προς τα κάτω τη θέα. Ακριβώς από κάτω έχει έναν ίδιο χώρο όπου είναι χώρος εργασιών για τους μοναχούς. Θα κάνουν τα διάφορα διακονήματά τους. Από όλα αυτά θα τα βρούμε μέσα στην έκθεση που θα πάμε. Λοιπόν, δίπλα από εδώ πέρα είναι το Ηγουμενο Συμβούλιο. Ένα μικρότερο καθιστικό εάν έρθει κάποιος, κάποια οικογένεια, να μην ανοίξουμε το μεγάλο αρχονταρίκι. Εδώ που είναι το παραθυράκι, υπάρχει μια μικρή κουζινίτσα θα υπάρχει. Εδώ υπάρχουν δύο ανσασέρ, διότι τα κτίρια είναι τέτραόροφα. Από εδώ βλέπουμε δύο ρόφους, αλλά πάνω από κάτω άλλους δύο. Λοιπόν, από κάτω ακριβώς εδώ έχει αμφιθέατρο, που μπορούν να γίνουν διάφορα, είτε επιστημονικά είτε θεολογικά συνέδρια, μπορούν να γίνουν. Ακριβώς από κάτω, στον τέταρτο όροφο, στον τρίτο όροφο από κάτω υπάρχει μουσείο. Ακριβώς δε από πάνω υπάρχει μεγάλη βιβλιοθήκη 200 τετραγωνικών μέτρων. Από πάνω εδώ πέρα υπάρχει το δωμάτιο του Δεσπότη, υπάρχει ιατρείο και υπάρχει πρόβλεψη μήπως μπορέσουμε και κάνουμε ραδιοφωνικό κάποια στιγμή χριστιανικό σταθμό που να εκπέμπουμε. Μπορεί να μην το κάνουμε όμως γιατί είναι κοντά και η Μητρόπολη εδώ, Πατρών και η Μητρόπολη Ναυπάκτου που έχουν ήδη ραδιοφωνικό σταθμό και ίσως είναι μάταιο να κάνουν. Εδώ είναι η κουζίνα και η τραπεζαρία της Μονής. Πατήστε λιγάκι μέσα και τα μονάχα, αν θέλετε. Όχι αν θέλει, πατήστε τα κρυά της. Μην πατάτε ακριάκι, πατάτε μέσα μονάχα. Λοιπόν, εδώ είναι η τραπεζαρία της Μονής. Από πίσω είναι το μαγειρίο και εδώ η τραπεζαρία. Όπου μπορούν να τρώνε. Μην πατάτε ακριάκι, παρακαλώ στα μάρμαρα, γιατί είναι χθεσινά βαλμένα. Λοιπόν, και απέναντι εδώ έχει κελιά, όπου μπορούν να φιλοξενήσουμε αργότερα ή για μοναχούς. Ο σταυρός που βλέπετε είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σταυρός της Ελλάδος. Έχει ύψους 16 μέτρων και τον φτιάξαμε, είναι το πρώτο σημείο που πρωτοήρθαμε και πήραμε την απόφασή μας εδώ να χτίσουμε το μοναστήρι σε αυτό το σταυρό. Ο πρώτος μεγαλύτερος σταυρός είναι ο διπλός ακριβώς και βρίσκεται στη Φλόρινα 30 μέτρα ύψος. Λοιπόν, 30 μέτρα ύψος. Ελάτε από εδώ. Ελάτε λίγο πιο σύντομα, παιδιά. Λοιπόν, ο ναός είναι Βυζαντινός.
Είναι γύρω στα 250 τετραγωνικά σταυροειδής. Σχηματίζει σταυρό με τα τρούλου, όπως βλέπετε. Το σχήμα του γύρω-γύρω προσπαθούμε να κάνουμε τον άνθρωπο και σου πιέζει, γιατί έχει γύρω-γύρω τρουλάκια από εδώ. Όποια να τον γυρίσετε, κυκλικά έχει τρουλάκια μέσω. Λοιπόν, είναι επίσης ο μοναδικός, είπαμε το μοναστήρι μας, είναι το μοναδικό που είπε ο καπαναριώτης της Εσοφιάς, το μοναδικό στο όνομα που έχει το Αγίου Σεραφείου και το Αγίου Αυγουστίνου. Και τώρα φτιάχνουμε μια άλλη μοναδικότητα που είναι ο ναός μέσα να είναι πέτρινος. Είναι της όλη να είναι απ' έξω πέτρινο. Εμείς αντιθέτως έχουμε τον ναό μέσα να τον κάνουμε πέτρινο για να φαίνεται παλαιά πρωτοχριστιανική εκκλησία όπως ήταν κάπως περίπου οι κατακόμπες. Και γι' αυτό θα δηλαδή δείτε όλος ο ναός με πέτρα εκτός στο ταβάνι που θα γίνουν επάνω αγιογραφίες. Έτσι θα συμβολίζει τον ουρανό που θα την δένει με τη γη. Μπορείτε, ελάτε προς τα δω, να γυρίσετε προς τα πίσω να δείτε με ήδη κομμάτι την έννοια. Αλλά θα φανταστείτε πώς θα πάρετε. Δηλαδή, να φανταστείτε πώς θα γίνει όλος ο ναός. Στα κομμάτια που μένουν κενά θα μπουν εικόνες μέσα. Πολιτές, ξύλινες εικόνες. Λοιπόν, προχωρούμε. Τα εντοπία. Τραβάνια όλα. Μονάχα να μ' ακολουθείτε λίγο σύντομα, παρακαλώ, Την είχε πάρει, την είχε πάρει τουλάχιστον 5-6 χρόνια, γιατί την είχε πάρει 200. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα υπόγειο γκαράζ, επειδή είμαστε υψόμετρο γύρω στα 750-800 μέτρα. Υπάρχει ένα υπόγειο γκαράζ από κάτω, επειδή είναι πάρα πολύ χιόνι, η βρέχει καταρακτικό εδώ συνέχεια. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν όταν εκκεφτεί το μοναστήρι ή να περπατάμε έξω ή να δεν γίνεται η κυκλοφορία έξω. Ή έχουμε τρόφιμα να τα μεταφέρουμε. Γι' αυτό το αυτοκίνητο μπαίνει μέσα και πηγαίνει κάτω από τα κτίρια. Και σε οποιοδήποτε σημείο θέλουμε, αφήνουμε που να αφήσει τα πράγματα να ξεφορτώσει και να ανεβούν πλέον ή με το ανσεσέρε πάνω τα πράγματα ή να τα ανεβάσει έστω και με τα χέρια. Ή και αν δεν έχει πράγματα να φέρει, δεν θα βραχεί πάντω, δεν θα κυκλοφορήσει μέσα στη βροχή ή το χιόνι. Λοιπόν, αυτός ο χώρος εδώ ελάτε εδώ άκρη-άκρη, λοιπόν, αυτός είναι ο θαυματουργικός σταυρός του μοναστηριού μας, όπου επί αρκετά χρόνια παρουσιαζότανε στις 19 Ιουλίου, είναι ένα από τα σημεία που μας έδωσε ο Άγιος, 19 Ιουλίου περιλουζόταν αυτός ο σταυρός με φως. Στις 19 Ιουλίου, είναι η μέρα της εορτής του Αγίου Σεραφείμ, του Σαρόφ. 19 Ιουλίου κατέβαινε πάνω του ένα φως συνέχεια, χωρίς να μπορούμε να δώσουμε κάποια εξήγηση. Και αργότερα δόθηκε με τον Άγιο με τα διάφορα σημεία που έκανε. Λοιπόν, και εντοπίσαμε ότι τελικά ο Άγιος μας ζήτησε να μπει μέσα και ότι ο Άγιος γιόρταζε 19 Ιουλίου και ερχόταν πάνω σε αυτό το σταυρό. Και επειδή μετά οι χριστιανοί, επειδή τελεί πάρα πολλά θαύματα ο σταυρός, αρχίσαν και μας τον κόβανε. Μας τον κόβανε το τέτοιο, φουσκώνει πρόσωπο, έχει θεραπεύσει καρκινοπατή, έχει πάρα πολλά θαύματα να κάνει. Και γι' αυτό βάλαμε αυτό το τζάμι απ' έξω, να μην τον κόβουν. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο τώρα, από φέτος κάνουμε αναπαραστάσεις τη μεγάλη εβδομάδα των παθών του Κυρίου. Δηλαδή την Κυριακή το Βαΐο, καβάλα σε ένα γαϊδουράκι, μπαίνουμε μέσα στο μοναστήρι και αναπαριστάνουμε τη θριαβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Τη μεγάλη Παρασκευή το πρωί, που γίνεται η δίκη του Χριστού, μέσα από εκεί στο δάσος υπάρχει το πρετόριο, το οποίο τώρα φτιάχνεται. Μέσα εκεί γίνονται στο δάσος, γίνονται και οι κατασκηνώσεις το καλοκαίρι. Μπορείτε ευχαρίστως, όποιος θέλει, να πει και με τα παιδιά του, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, οι κατασκηνώσεις δωρεάν είναι, δεν θα υπάρχει κάποια συνδρομή. Θα μπορεί να έρθει, όπως το λένε, οποιοδήποτε από εσάς θέλει, να παραμείνει, να φέρει 2, 5, 10 παιδιά του, όπως εγώ πήγαινα, το έκανα αυτό το πράγμα. Πήγαινα άλλοτε, πήγαινα με τα παιδιά μου στη Μητροπόλη, πήγα στο Καλαβρίτο που είχε κατασκηνώσεις, τότε δεν υπήρχαν, δεν είχα κάνει τίποτα. Πήγαμε στη Μητροπολή του Πειραιός, πήγαμε σε την Επισκοπή, τότε είχε παλαιότερα η Πυρονή μου.
πήγαμε στις κατασκηνώσεις πάνω Φλωρίνης που σας είπα ότι είχα πάει και τα λοιπά. Λοιπόν, έχουμε μέσα εκεί και φτιάχνουμε μέσα στο δάσος που είναι όμορφα, κατασκηνώνουν τα παιδιά. Λοιπόν, και έχουν και την επαφή φυσικά που έρχονται εδώ, στις ακολουθείς, όποιος θέλει, την Κυριακή να λειτουργήσουν και έχουμε κάποια επαφή. Λοιπόν, από κάτω λοιπόν από εκεί ακριβώς, τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, που διαβάζονται οι ώρες, γίνεται η δίκη του Χριστού που έγινε όπως έγινε με τον Πιλάτο. Εκεί συγκεντρώνεται ο κόσμος και βγαίνει καταδικαστική απόφαση και τότε ένας μοναχός παίρνει στον ώμο του ένα μεγάλο ξύλινο σταυρό και αρχίζει σιγά σιγά από κάτω, από κάτω, από κάτω, ανεβαίνει, μπαίνει από εδώ κάτω και βγαίνοντας εδώ πάνω, ερχόμενοι από κάτω, είμαστε σολόφωνοι, έτσι. Φτάνει στο Γολγοθά. Εδώ λοιπόν στο Γολγοθά γίνεται επάνω, μπαίνει, έχουμε αγιογραφήσει ένα τεράστιο σώμα του Χριστού, το οποίο το ανεβάζουμε πάνω και γίνεται η σταύρωση. Κάνουμε μια δέηση, μετά αρχίζουμε την τελετή της αποκαθυλώσεως. Διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του Καθυλώσεως και εκεί τώρα με τις πέτρες που βλέπετε, εκεί θα δημιουργήσουμε μια σπηλιά όπως ήταν τότε και τα χρόνια που έγινε η ταφή του Χριστού μας. Και θα φτιάξουμε μέσα τον τάφο του Χριστού, όπου θα γίνεται κανονικά η ταφή του όπως έγινε περίπου και εκείνα τα χρόνια. Μια πλήρη αναπαράσταση δηλαδή όλων των γεγονότων, όπως γίνεται και σήμερα ακόμα στα Ιεροσόλυμα. Όσοι έχετε τύχει Πάσχα στα Ιεροσόλυμα. Μέσα σε αυτά τα ημικύκλια, επειδή εδώ πέρα έγινε το θαύμα με τον Άγιο Σεραφείμ, θα βάλουμε στιγμιότυπα από τη ζωή του Αγίου Σεραφείμ. Ο αγιογράφος της μονής μας, ήδη αγιογραφεί, και μέσα από κάθε ημικύκλιο αυτό θα βγει κάποιο. Δηλαδή θα φανεί 19 χρονών που παίρνει, ας πούμε, μια αγιογραφία που παίρνει τη μητέρα, την ευχή της μητέρας του να φύγει το μοναστήρι. Με την αρκούδα. Με την αρκούδα, ναι, και τα λοιπά. Θα γίνουν διάφορα τέτοια περιστατικά που θα περνάει ο κόσμος γύρω-γύρω-γύρω, γι' αυτό γίνεται έτσι ανάποδα. Γιατί θα περνάει από εκεί, θα κάνει κύκλο και μετά θα μπαίνει μέσα να προσκυνήσει το σταυρό. Καταλάβατε. Από το σταυρό το χρησιμοποιείτε και την κατασκήνωση. Ναι, εδώ κατά παιδιά κάνουν το βράδυ προσευχή. Εδώ έρχονται το βράδυ. Και τα πρώτα που είδανε το φως ήταν τα παιδιά. Τα πρώτα που ήταν το φως στις 19 Ιουλίου που είχε έρθει ήταν τα παιδιά πρώτα που είχαν. Λοιπόν, ελάτε πάμε το παιδιάκι στο προσωπικό, θα σας κεράσω κάτι να περάσει. Ελάτε από εδώ, θα μην πιέσω και πάνε. Ελάτε εδώ, να τους πούμε και έτσι. Να βάει η μπαταρία. Ελάτε εδώ, παιδιά. Ελάτε στον τόμο, κορίτσια, ελάτε. Θέλεις να πεις κάτω, δεν είναι. Μέσα εδώ υπάρχει και τραπεζαρία, αν έρθετε μόνο, θα μπορέσουμε να καλύψουμε ένα μάτι. Και πάνω το μάτι που μπορούμε να κινηθεί.
Έτσι, εκτός οι γυροκίνητες που θα γίνεται φυσικά. Και χτυπάνε μόνο την ημέρα της όπτης του Αγίου. Τα σήματα, έτσι. Μόνο καμπάνα. Είστε εδώ όλοι από πίσω να βγάλουμε μια αναμνηστική, ελάτε. Για να φέρει το καμπαναλιό. Περάστε από πίσω. Να βγάλουμε μερικές, ελάτε. Τι ωραίο. Πού είναι ο νόμος του Γιάννη. Δώσ' μου τις. Έλα. Ποιο είναι πότε. Αυτό. Εντάξει. Από εκεί πίσω θα πας, έτσι, είσαι υπέρα. Θα φέρετε και το καμπανάριο, ε. Όποιος τελειώνει παρακαλώ, περνάμε μετά. Παιδιά να περάσετε, όσοι τελειώσετε να περάσετε δίπλα, πάτε ένα κέρασμα. Μονάχα εγώ να σας χαιρετήσω, γιατί πρέπει να φύγω για Αθήνα. Θα φύγετε κι εσείς για Αθήνα, αλλά εμένα έπαθε ο πατέρας μου χθες εγκεφαλικό και πρέπει να ανέβω εκτάκτως Αθήνα. Λοιπόν, και σας περίμενα και ήδη έχω καθυστερήσει. Λοιπόν, ο Θεός να είναι μαζί σας. Εύχομαι καλό σκάψιμο στο Γεώργιο του Θεού. Έτσι. Και καλά, ευχαριστείτε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Χαιρετώ. Thank you.
Σταμάτανε. Όχι, όχι, πάμε, παιδί, είπε κανένας όμως. Μετά από 4 λεπτά ξεκινήσουμε εμείς. Πώς έχεις πει? Δεν έχετε πούλμαν, τι θα κάνει. Είναι αυτό για το πούλμαν. Το ίδιος μπορεί να περάσει. Για τα κοιτάξτε. Κύριε, για να κανονίσουμε να Δεν ξέρω τι κάνεις, καλά, είσαι αγόρι μου. Ξύζει, δεν μου κυρία Κύπρο. Τι φτιάχνεις. Όχι, πέντε. Είναι με τον πατέρα σου, να το πείσουν το δικό μας. Δεν θα ο πατέρας λοιπόν αφού πέρασε, αυτό είναι το σήμα που έχουν. Αφού είναι εκεί πέρα λοιπόν, εγώ τον βλέπω. Αν έχεις σταματήσει καφού, τον φεύγουμε. 303 και φεύγει. 402 πάνω. Αλλά αυτά πρέπει να πάνε σπί. Μεγάλη. Σπί, σπί. Όχι, δεν άσο δεν το έβλε. Αλλάζει σπί. Έχετε αποκτήσει και καταλάβει. Άσο σπί. Ναι. Αφού δεν έχει χρώμα να το πει. Εγώ είμαι ματζίδες οι οποίοι έχουμε εδώ και τον οδηγό σας. Συνήθως λέμε να σας βοηθήσουμε να κατέβετε, λέει, έχω 40 χρόνια οδηγός. Λέμε, υπάρχουν κάποιες διαμορφίες, θα θέλουν λίγο προσοχή. Εγώ δεν χρειάζομαι. Γκρρ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 rr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 r
Εκεί ακριβώ που σταματήσαμε, θα πάει ευθεία και θα πάει σε αυτήν την προσπαθία. Δεν ξέρω εσύ. Yes.
Πού είναι ο πατέρας του Ιησού? Ηλιούπολη. Σπίτι όλο το μεταξύ. Ηλιούπολη καταγνωστά όλοι πατέρες. Και δεν είναι ενθουσιάστη τον ίδιο καθήκον τον Ιησού Βασίλειο Καρόνι. Παρόνιση ήταν πολύ παλιά. Πιο παλιά. Ο ιερός ο προηγούμενος ήταν γέρος ηλικίας, δεν τον είχαμε εμείς εδώ, αλλά δεν ξέρει ότι κάνει ασχολή. Πάρα πολύ ωραία. Τι δώσω, Είναι δυνατό όμω, μην τον έπαιξε έτσι. Αλλά όχι, θα βρίσκουμε κιόλα. Δύο μη σου πάρει τον αέρα. Πάτα το κάτω. Πάτα το πόδι. Πρέπει να σε πέφτει. Δεν έχει 30 να κόψουμε. Δεν διάλογο. Δεν μπορούσα μια κότα τώρα.
Θα σου πω, ωραία θα είναι, πολύ καλή. Έχει και καλό πουλά από ό,τι πρώτα εξάρτη. Ναι, άψητα όλοι. Και το κόψτε, άσχα πάει εκεί πέρα, θα σου πω πολλά να πάμε. Θα σου πω πίσω. Να μην βρούμε το κάνουμε αυτό, να τοποθετηθεί αλλιώς αυτό κύριο. Πήγε με δρόμο και παρουσιάζει ένα κύλο. Οπότε η δεξιά του ρόδα κάθεται. Έτσι το αμάξι δεν μπορεί να το προηγήσει εκείνο και το βρίσκει. Δεν παθαίνουν βέβαια ζημί γιατί βρίσκει κάτω εδώ αριστερά με κάτι σύνορα τα αυτοκίνητα. Απλώ το κρατσουνάει λίγα εκεί. Εμεί τώρα έχουμε κατεβάσει πλέον 300 πούλμαν. Και εγώ βγάζουμε σε κάποιε μάρκα πούλμαν. Πώ θα στοιχήσει δηλαδή έναν δρόμο απ' έξω. Δεν έχουμε κάνει μελέτη ακόμα. Το κράτος μας έκανε τώρα 5 εκατομμύρια. Δεν φτάνει. Ο ειδικός που ήρθε απλώς για να δει, λέει, δεν το συζητάμε, ούτε για αστεία. Το ποσό για αυτόν τον δρόμο που θέλετε. Εμείς τους είπαμε έξω από το σχολείο. Θα να πάρει. 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 Ναι, απλά θέλουν προσοχή στο καθένα. Λοιπόν, εντάξει, εμείς θα τους βοηθήσουμε. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, πολύ μεγάλα. Ήρθε για να μας βοηθήσει. Ναι, βέβαια. Έχουμε μπει κάτω το δρόμο. Άλλο με είδες, ε. Ναι, ναι. Έπαιρνε και με την πρώτη γη, αλλά δεν πρέπει να τήρησε το ουσία. Εντάξει, ναι. Είχε τη στροφή που κάναμε την ουρανούρα. Να σου πείσουμε καλά. Ακούω εντυπώσεις και ερωτήσεις σας. Καταρχάς, πάμε να πάμε. Ο σκοπός αυτό που είπα είναι να ξεχνάς λιγάκι το φαγητό, να μην πάθεις τίποτε μέχρι να φτάσουμε. Γι' αυτό και μας απασχολώ με λίγο με κουβέντα. Για να μην σκέφτεσαι την πείνα. Τι σημαίνει το νηστικό αρκούδι δεν χορεύει μόνος, δεν μπορεί να μιλήσετε τώρα γιατί έχει μπλοκάρει λίγο το φω. Τρέμα στον εγκέφαλο και δεν βγαίνει τίποτε. Αυτό που υπόθηκε για τα μυστήρια κύριε. Αυτό βλέπω τώρα εδώ. Ότι κάνετε όλοι για μοναχή, βλέπω ου, για το φαγητό. Μπορείτε και τα αντέχετε, μπράβο, καλό. Βαριά είναι καλοκαιρική. Αλλά και ο κάμπος αβάσταχος. Ασήκωτος. 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 Κύριε Γιάννη, να σας πω για το θέμα των μυστηρίων. Βέβαια ήταν λάθος η θέση του. Λάθος ήταν. Βεβαίως, διότι η Εκκλησία έχει καθορίσει τα 7 σπουδαία μυστήρια που έχουμε. Ποια είναι τα υποχρεωτικά και ποια είναι τα υποχρεωτικά. Άλλο τώρα, ότι... Πώς? Πώς? Τα επιφάνεια, αυτά που είναι... Φαίνεται. Το θέμα είναι ότι όρισε η πράξη της Εκκλησίας, ασφαλώς και η Εκκλησία είναι ολόκληρο ένα μυστήριο. Εντάξει. Αλλά ότι υπάρχει χωρισμός στο μυστήριο, βεβαίως, είναι τα μεγάλα μυστήρια. Όπως είναι στα μαρτήματα, έχουμε τα 7 τα ανάσημα μαρτήματα. Το θέλουμε είτε όχι, και τα υπόλοιπα είναι τα μικρότερα. Το μικρότερο δούσε τα μεγαλύτερα και ένας ο οποίος νικήσει ένα μεγάλο παραδείγματος χάρη αμάρτημα μπορεί και αποκτά δυνάμεις και άσκηση για να μπορέσει να ξεπεράσει και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και έτσι και τα μυστήρια είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Τα σκηνές να βάζεις. Τα μαρτήματα, τα μεγάλα. Ο φθόνος, η δεμαρκία, η πορνεία. Λοιπόν, καταλάβετε το θέμα των μυστηρίων. Δεν μπορώ να κάνω. Ο διαχωρισμός υπάρχει. Άλλο τώρα ότι κάθε πράξη εκκλησίας βεβαίως είναι ένα μυστήριο. Παραδείγματος χάρη, ο μεγάλος αγιασμός που λέμε, ο οποίος φυλάσσεται επί ένα έτος, δεν είναι ένα μυστήριο. Γιατί οι Καθολικοί δεν πρέπει να κάνουν αγιασμό, τον φυλάξουν και έτσι στο μπουκαλάκι μέσα σε ένα χρονικό διάστημα και αρχίζει αμέσως και μουχλιάζει, ενώ σε εμάς διατηρείται ένα χρόνο ολόκληρο. Πέραν των νόμων της φυσικής και της χημίας. Είναι το μυστήριο, είναι η χάρη του Θεού. Η ευλογία, οι ειδικές ευχές. Και οι ευχές που έχει γράψει η Εκκλησία δεν είναι εκεί και ως έτυχε. Όταν είπα να σου διαβάσει του εξορκισμού του Αγίου Κυπριανού για να βγει το δαιμόνιο, είναι ένα μυστήριο. Πώς ο Θεός
επενεργεί δια της επικλήσεως του ιερέως ή των ειδικών ευγών και βγαίνει το δαιμόνιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας. Δηλαδή εδώ θα λέγαμε είναι τα μικρά και τα μεγάλα μυστήρια. Έτσι. Όσοι μικρές και μεγάλες σταματήσεις είναι τα μεγάλα μυστήρια είναι 7, τα υπόλοιπα είναι τα μικρότερα. Όπως υπάρχουν και μεγάλοι και μικροί άγιοι. Όλοι με ένα άγιοι είναι, αλλά άλλοι είναι μεγάλοι, άλλοι είναι μικροί. Επέτρεψε ο Θεός σε ορισμένους από αυτούς να είναι παρόντες στη ζωή μας και να τους επικαλούμεθα και να έχουμε θεραπεία και σωτηρία, όπως είναι ο Άγιος Νεκτάριος, έτσι. Ή ο Άγιος Σπυρίδων κλπ. Αλλά υπάρχουν άλλοι που είναι άγνωστοι. Είναι μενάγια, αλλά δεν τους έχει δώσει ο Θεός το χάρισμα της επικλήσεως και των συγχρόνων μυστής παρουσίας τους μέσα των μυστηρίων, με των θαυμάτων. Πώς Αυτά τα τρία σπουδαιότερα δεν πρέπει να υπάρχουν. Και μετά γίνεται η πράξη από τα πλαίσια του Κωνσταντινού Πόλεως. Αυτό αποφασίζει και θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Δόμια στο στόμα τη. Τελείωσε. Να ανακήρυχθει χωρίς να. Όχι, όχι, δεν είναι δυσκολεύσει να δει. Όχι, να αποτρέψει. Να κάνει κάποιον Άγιο που δεν είναι Άγιο. Να πιστεύουν λάθος πράγματα. Δεν είναι βέβαια και αντιορθόδοξο θέση. Δεν είναι πίσω ότι όποιο το λέει ότι όλα είναι μυστήρια, το λέει ότι είναι αντιορθόδοξο. Απόσπατα δεν είναι πάντα όλα μυστήρια. Πολύ σημαντικό. Διαφώνω ότι πρέπει να υπάρχει διάκριση. Γι' αυτό το διαχωρισμό δεν μπορεί να κάνουμε. Δηλαδή, κατάλαβε, δεν είναι. Λίγο ακριβικά και δεν στέλνει. Υπάρχει αυτή η διάκριση, όχι πρέπει να το πω. Δεν μπορεί στην ίδια μοίρα. Την ευχή κατά της Βασκανίας που είναι ένα μυστήριο σε σχέση με την Ιερουσαλήμ, βάζει στο ίδιο επίπεδο. Στην Ρωσία διαφορά. Είπα λοιπόν σε το μυστήριο Αστίας Ευχαριστίας, μετουσίωση σε άκου και ίνου σε σώμα και μαχριστού, είναι φοβερό, είναι συγκλονιστικό. Γιατί γράφει ο ίδιος τότε μια καινούργια δογματική της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, την υποβάλλει στο Πατριαρχείο, την εμπειρία και να διδασκόμαστε το πιστήριο δεν είναι 7. Είναι άπειρα. Δεν το υποβάλλει αυτή. Δεν στέκει. Όπως υπάρχει και λεγόμενη διάκριση των εξουσιών και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, η ιεράρχηση είναι όλα ίσα. Υπάρχει ο πρώτος κοιτάξει, ο δεύτερος κοιτάξει. Κοιτάξτε κύριε Γιάννη, απλώς δεν το είπε και σαν... Και η θέση αυτή που είπε δεν θεωρείται μη ορθόδοξη. Ναι, αυτό είναι. Δεν είναι λαθασμένη. Απλώς δεν μπορούμε να τα ισοπεδώσουμε. Αυτό είναι το λάθος. Δεν πάνε όλα στο ίδιο επίπεδο. Πάνε τα μεγάλα και τα μικρά μυστήρια. Θα πάω το βράδυ εγώ να ανοίξω το βιβλίο να το κοιτάξω. Περί της διακρίσεως της μυστηριακής σχέσεως για την ηλικία των μεγάλων μυστήριων. Υπάρχει ειδικό κεφάλαιο. Το γυναικείο που είναι. Ναι, το γυναικείο αυτό. Ναι, ναι.
να κάνει αυτά τα πράγματα καλό. Σοβαρά κεφάλαια. Δεν μας είπε η οικονομική ενίσχυση. Δεν θα λέει το μόνο. Θα σου δίνω από το πάνω, προς το είναι σαν τρες, σαν τρες ένα πατέρα και το πεις, δεν μου λες πώς θα κάνεις αυτήν την ευκαιρία, θα σου πει. Σταματήσει να περάσουμε. Υπάρχει κάποια πλάβη. Αλλά είσαι να μου το εξηγήσει όταν λέω εγώ μια κουβέντα. Αυτό, ε. Πώς τίθεται αυτή η κουβέντα. Όχι, όχι, όχι. Και μέσα σε τόσο λίγο διάστηση. Και μόνο είναι μάθο. Πάλε και την κλείσει με την πέτρα αυτή την πελεκτή που χτίζει από μέσα. Πόσο πάρουν αυτά. Όχι, έχουν μαστό. Και ταυτόχρονα σου φτιάχνει απ' έξω και το. Τα κανικίδια τη σπηλιά τη, τον τάφο του Χριστού. Να κάνει και αυτό, να κάνει και το άλλο, να κάνει και εκείνο. Όλα μαζεμένα τα κάνει. Τι πακτορό, εκατομμυρίων πάκτορ. Δεν μιλάμε εκατομμυρικά. Δεν είναι βοσκός. Σας τα χαρίσω. Γεια σου κύριε Βασίλη. Ξέρετε και το όνομα κύριε Γιάννη. Ανεμόνας. Ανεμόνας και κλάβει είναι αυτά πολύ χαρίσω. Εμάς έχει άλλο είναι. Για ακούστε τώρα τα αποτελέσματα της στατιστικής. Ακούτε. Λοιπόν. Τα περισσότερα άτομα, λίγο παραπάνω από τους άλλους, είναι ο μήνας Φεβρουάριος μαζί με τον Αύγουστο, περίπου, 5 άτομα. Μικρός αριθμός. Και παρακαλώ, κανείς δεν έχει γεννηθεί Μάιο και Νοέμβριο. Νοέμβριο. Εδώ. Εγώ. Και δεν το έγραψες. Τουλάχιστον το εκφράζεις. Οι περισσότεροι από εσάς, πότε οι μέρες που γεννηθήκανε, γεννηθήκανε Τετάρτη και Σάββατο. Πω από Σαββατογεννημένοι, πολύ σημαντικό αυτό. Η Γεωργία δεν είναι Σαββατογεννημένη. Να ακούνας το όλοι, γιατί εγώ δεν είμαι. Η τρίτη ερώτηση έχει πολύ αστείο. Βέβαια στην πρώτη θέση λέει ποιο είναι τα χόμπι μας, έτσι. Λοιπόν, πρώτο χόμπι έρχεται η μουσική, 8 άτομα. Και στη δεύτερη θέση πάλι καλά, έρχεται το διάβαζα με 4. Και μετά ακολουθούν διάφορα, αλλά ωραία είναι ότι κάποιος, ή κάποια δεν ξέρω, λέει εδώ ότι είναι χόμπι η πάρλα. Και ένας άλλος λέει, και το ωραίο το άλλο είναι, ο άλλος λέει φυσιολατρία. Και κάποιος άλλος λέει η ξάπλα. Κόδιξα, πολύ ωραίο. Καλώς. Από ξεκούραση δεν θα πω ούτε κανείς τίποτα πάντως, Ξάπλο, ποιο άλλος. Τέσσερα που λέει βρίσκω. Κώστας λεγόταν. Κύριε Γιάννη, Κώστας λεγόταν ο κύριος. Από πλευράς εκκλησιαστικών ύμνων είναι το Φως Ηλαρών. Έρχεται πρώτο και ο χειρουργικός ύμνος. Από πλευράς κομμάτων στο 7. Νικητής ανεδείχθη ο κανένας. Κανένα ακόμα. 12 άτομα παρακαλώ. Καλύτερα, καλύτερα. Η παρατήρηση δική μου, εφόσον δεν γράφει το όνομά σας, γιατί υποκρίνεστε. Πώς όλοι ανήκετε. Αν σας καλούσα να ψηφίσετε, όλοι δεν δείχνατε να ψηφίσω κάπου. Θα ψηφίσετε ουδετερότητα δηλαδή. Ποιος εκλογής η αποχή ήταν το 60%. Αποχή. Αυτό πρώτη. Είναι κακό πράγμα πάντως ένας να μην έχει έστω κι αν δεν. Δεν λέω για εσάς συγκεκριμένα τώρα. Γενικότερα, αν κάποιος σας πει ότι εγώ ρίχνω λευκό, είναι λάθος θέση να ξέρετε. Αν είναι αντικοινωνική, αντικοινωνιολογική. Ωραία.
Ευχαριστώ.